Πως δεν σ' αγαπώ. Αυτά είναι. Ανέβασε λίγο. Στα μάτια κι εγώ θα σε κάνω να πεις καθαρά την αγάπη που κρύβω καλά. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα καλοκαιρινότες και καλοκαιρινότσες. Καλημέρα πανέμορφη Κατερίνα. Αγόρι μου, εσύ το λίτη μου. Ροκού όπως πάντα, ροκού, μ' αρέσεις. Αλλά εμείς ξεκινάμε με Βέρτη σήμερα και αρχίζει η τρίωρη εκπομπή, η τρίωρη εγγύηση που θα δώσουμε για ακόμα μια φορά τον καλύτερο μας εαυτό για να περάσουμε ένα τρίωρο ποίημα. Και με τι άλλο θα ξεκινήσουμε, όπως πάντα, εφόσον ξέρω ότι αγωνιάτε να μάθετε τον καιρό, έχετε κάτι μπροστά στη τηλεόραση και περιμένετε να μάθετε από μένα το δελτίο ηλιοθεραπείας, θα ξεκινήσω και θα σας πω ότι έχω καλά νέα για σήμερα, καθώς η Έιμι έχει κέφια και έχει δώσει έθριο καιρό για όλη την Ελλάδα. Εκτός από κάποια συννεφάκια που θα έχει στην Κρήτη, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Πιο αναλυτικά, στην Αθήνα, πάλι μπορώ να δείχνω που θέλω. Δείχνε άμα τολμάς. Δεν με νοιάζει. Αθήνα 32, Θεσσαλονίκη 29 και πέφτω και μέσα. Εύρος 32. Όπα, ξανά το ίδιο. 32, Μύκονος 26, Πόρτο Κατσίκι 33, Πελοπόννησος. Εκεί στο Κατσίκι. Σωστά, αν έχεις δίκιο. Πού είναι, εδώ κάπου. Εντάξει, τέλος πάντων. Πελοπόννησος, όλο αυτό το μπλε που βλέπετε. 36. Και τέλος, στη Λεβεντογένα μας Κρήτη που θα έχει κάποια σύννεφα, 26 βαθμούς Κελσίου. Να σας πούμε ότι ακόμα οι θερμοκρασίες είναι... Ναι, όλα θα τα πω, μην βιάζεστε. Οι θερμοκρασίες ακόμα είναι υψηλές. Οπότε θέλω να χορεύετε, να προσέχετε. Αντιλιακό, νερό και σκιά πάντα. Και όπως ξέρετε, να περπατάτε εξυπόλυτοι και να μην ασχολείστε με τους ξενέρωτους που έχουν βαλθεί να σας χαλάσουν τη μέρα. Φτούσου, αγόρι μου! Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος και θα σας φτιάξω τη μέρα, οπότε πάρτε και την πικινάρα σας. Πούντι. Δώσε μπικίνι στο λαό! Πούντι. Α, εγώ είμαι. Α, όχι. Όπα, κάτσε. Είναι στεναχωρημένη, πήγαινε να τη βοηθήσεις. Τερέζα Όσλο. Το βλέπουμε και το Όσλο και την Νορβηγία και όλα. Αυτή είναι θάλασσα. Αυτή είναι θάλασσα. Αυτά είναι κύματα. Εκεί στο κάγκελο φοβάμαι το κορίτσι μην κάνει τίποτα άσκημο. Καμιά τρέλα, Ηλία έχει κοντοσταθεί και σε περιμένει να πας με τη σκούνα. Πού είσαι, θα πας. Δεν μπορώ τώρα, είμαι εδώ πέρα και δεν αφήνω με τίποτα την Κατερίνα που θα μας πει. Δώσε και το χέρι σου, χτυπάει εκεί που δεν πρέπει. Πάμε στα νέα της ημέρας, στα σοβαρά νέα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Παρακαλώ να επανέλθει η σοβαρότητα και ο ενημερωτισμός. Όλη η αλήθεια για την αποχώρηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το Sky, εκτενές ρεπορτάζ. Ο Κώστας Βουτσάς αποκαλύπτει πως δεν έχει κάνει διαθήκη. Τι του απαντάει η Αλίκη Κατσαβού. Ποιος γνωστός παίκτης από reality θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε serial, κατάρα. Η αποκάλυψη εδώ. Είδηση σακ. Η μετάλλαξη πασίγνωστου στάρ. Εδώ όμως. Αποκλειστικές φωτογραφίες. Φωτογραφίες σοκ. Κλικάρετε πριν τις κατεβάσουν. Κυρίες και κύριοι μου, ήτανε ειδήσεις σε τίτλους από το καλοκαιρινό που ξεκινάει αμέσως τώρα. Δώσε λίγο Red Hot Chili Peppers. Κυρίες μου και κύριοι, και λέμε πριν ξεκινήσει το τραγούδι, μου λέει, όχι χορευτικά σήμερα, μου λέει σταθερή. Και μπαίνει και μου χτυπιέται. Ανέβα στα τραπέζια, τι μας έβαλε δηλαδή. Έτσι. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, έχετε κέφια. Θέλετε να ζήσετε την εμπειρία του καλοκαιρινότ, γιατί αυτή εδώ δεν είναι εκπομπή. Είναι εμπειρία, κυρίες και κύριοι. Εμπειρία ζωής. Είναι. Είναι εμπειρία ζωής, δεν τα λέμε τώρα. Συγγνώμη, δεν περνάς ωραία εδώ πέρα, ας πούμε, που δεν πας καλοκαίρι. Δεν το έχεις ξαναζήσει αυτό. Ωραία, δεν είμαστε εδώ πέρα. Ήμουνα διακοπές και ήθελα πώς και πώς να γυρίσω να έρθω εδώ. Ψέμα τεράστιο από τον Ηλία Γκότσι. Γράψτε από κάτω ψέμα αποκλειστικό. Λοιπόν, όπως ξεκινάμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε το βίντεο της ημέρας. Ωραία, ναι. Αυτό που θα βιώσετε σήμερα, για μένα, ήταν 8 λιποθυμικά επεισόδια γέλιου. Α, τι έχουμε. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις? Δεν το έχω δει, θα το δω, ναι. Χρυσάνθη, ρίχτω. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι ένα μωρό από τη Βραζιλία. Και μετά, κύριος, παίρνει τα πράγματα και φεύγει. Ναι, γιατί ακούγεται από μέσα η μάνα που τη λέει «Βέρ τα ψώνια, Λένι!» Θέλω πραγματικά αυτό το μωρό από τη Βραζιλία. Το λατρεύω και θέλω να το κάνουμε challenge. Μέσα. Με συναγερμό το θες? Με το συναγερμό του παιδιού. Μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ωραία. Θα μάθουμε το χορευτικό. Θα κάνουμε δικό μας. Θα αυτοσυνδυάσουμε. Στο break θα το μάθουμε. Εντάξει. Θα βάλουμε αυτό το ηχητικό και θα κοντραριστούμε με το παιδί. Μέσα. Είσαι έτοιμο? Το συμφωνείτε? Αλλά πρώτα να φάμε και τίποτα. Και Πορφύρης μέσα άμα δεν κολώνει. Λάστα, όχι. Δεν μπορεί το παιδί, γιατί ως γνωστό είναι το σεξ σύμβολο της μαγειρικής και πάμε να το συναντήσουμε τώρα αμέσως. Βέβαια. Μου λέτε ότι είμαι το σεξ symbol και κατευθείαν μου φέρνει τον κότσι δίπλα μου. Άστα αυτά. Τι έγινε, Ηλία, πώς είσαι? Τι λέει, φίλε μου, έμαθα να μαγειρέψεις κάτι ωραίο σήμερα. Πώς τα πέρασες τις διακοπές? Έμαθα καλά. Πίνα. Ήθελα να φάω τα κεράκια σου. Λοιπόν, είσαι τυχερός γιατί σήμερα έχω συνταγή off challenge. Δεν γίνεται κανείς να συναγωνιστεί γιατί πολύ απλά κανείς δεν το έχει σκεφτεί. Τι θα κάνεις δηλαδή? Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά στο καλοκαίρι. Κλείνουμε ένα μήνα σήμερα. Εχθές βασικά κλείναμε, δεν πειράζει. Και έχω έρθει με μια καταπληκτική συνταγή. Σουτσουκάκια νότ. Πολύ καλά καταλάβατε. Είναι κατηγορία από τις αγαπημένες σας συνταγές που παίρνουμε μια κλασική και τη μετατρέπουμε και τη φέρνουμε λίγο στα μέτρα μας και τολμώ να πω την κάνουμε και λίγο καλύτερη. Πάντα. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά και ξεκινάμε σε πάρα πολύ λίγο. Για να φτιάξουμε σήμερα σουτσουκάκια νότ θα χρειαστούμε κιμά από κοτόπουλο. Καλά, καταλάβατε, δεν χρησιμοποιώ έναν απλό κιμά. Βάζω από κοτόπουλο, κάνω τη διαφορά. 500 γραμμάρια νομίζω ότι είναι καλά για 10 τεμάχια. Θα δώσουμε γεύση στο μείγμα μας με διάφορα μπαχαρικά, πάπρικα, γλυκιά, κίμινο και τα σχετικά. Και βέβαια θα δέσει με 2 κουταλιές σούπα σαλεύρι, αυγό και λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κλασικά. Super. Και τη σάλτσα μας, η οποία είναι μια σάλτσα που θα σας θυμίσει τη γιαουρτλού με τη σάλτσα ντομάτας. Είναι ο συνδυασμός δηλαδή αυτός. Και για να τη φτιάξουμε θέλουμε 2 πολυτοποιημένα κρεμμύδια. Και είναι ο λόγος που δεν βάζω καθόλου κρεμμύδι στο μείγμα του κιμά. Χυμό ντομάτας, 1 ποτήρι ζωμοκότας, 1 πρέζα ζάχαρη, 2 μεγάλες κουταλιές γιαούρτι. Θα δέσει το φαγητό μας, θα γίνει νόστιμο, θα δώσει και τα λιπαρά τα οποία χρειάζεται και λίγο φρέσκο θυμάρι. Νομίζω ότι είναι ό,τι χρειάζεται για να τελειώσουμε. Είσαι τυχερός που σε αυτό το φαγητό είσαι εμένα. Πάμε λοιπόν. Θέλω να βάλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε το μείγμα του κιμά. Έχουμε 500 γραμμάρια κιμά κοτόπουλο, μπορείτε να βάλετε και γαλοπούλας, αλλά επειδή τον έχω δείξει ήδη το κιμά γαλοπούλας, δεν έχει μεγάλη διαφορά ο συγκεκριμένος. Θέλω να το πατήσεις με τις παλάμες σου. Όχι, με την παλάμη. Να έρθει να γίνει ένα με τη βάση. Όσο ο Ηλίας κάνει να ξεκινήσω εγώ να σοτάρω το πολυτοποιημένο μου κρεμμύδι, έχω βάλει το πολυτοποιημένο για να μην βγει τόσο βαρύ όσο θα ήταν σε κομματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ξεκινάμε και βάζουμε τα μπαχαρικά. Το αλεύρι, περίπου 2 κουταλιές της σούπας είναι αρκετές και 1 αυγό. Αυγό θα βάλω μόνο τον κρόκο. Το δοκίμασα και σήμερα το πρωί και νομίζω ότι θέλει μόνο κρόκο. Μην βάλετε ασπράδι, δεν χρειάζεται. Αυτά. Και αυτά είναι για κάπου 10 σουτζουκάκια. 10 σουτζουκάκια περίπου. Και ξεκινάς κατευθείαν και πλάθεις. Θα σου βάλω αλάτι και πιπέρι. Και όταν πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος, θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Όταν δεις δηλαδή ότι το μείγμα σφίγγει, βάζεις το ελαιόλαδο και ξεκινάς και μου κάνεις σουτζουκάκια. Βάλω ό,τι σχήμα εσύ θέλεις, δεν με πειράζει. Εγώ έχω δώσει μια συνταγή, ένα μπούσουλα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και ερχόμαστε εδώ στη συνταγή μας. Σε πολύ δυνατή φωτιά, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, βάζουμε λίγο το πολυτοποιημένο κρεμμύδι. Μόλις λίγο, πάρει λίγο χρώμα, δεν θέλει πάρα πολύ. Ίσα ίσα να ξαντμιστούν τα πάρα πολλά υγρά. Τότε θα βάλουμε το λάδι. Έτσι κρατάμε ζωντανό. Ρίξαμε και το λίγο λάδι, γιατί. Ωραίος. Έτοιμο. Μπράβο, Ηλία. Πολύ γρήγορα. Ναι. Έχουμε έτοιμο και το μείγμα. Βάζουμε το λάδι τελευταία στιγμή για να μην χάσει και τις θρεπτικές του αξίες τις οποίες μπορεί να έχει, αλλά και για να μην το κάψουμε και για να είναι ζωντανό. Και πιστέψτε με, είναι ένας τρόπος που το κάνουν πάρα πολύ. Μην σας φαίνεται πολύ περίεργο. Έτοιμος! Το κρεμμυδάκι είναι. Για πάμε τώρα σιγά σιγά να πλάθεις μέχρι να τελειώσω εγώ τη σάλτσα. Μύρισε το κρεμμύδι εδώ. Φουλ. Και πάμε κλασική συνταγή σάλτσα ντομάτας. Μετά το κρεμμύδι θα βάλουμε το χυμό από ντομάτα. Ένα του Ηλία. Αυτό είναι στρατού, δεν είναι για εκπομπή. Δεν είναι για οικογένεια. Θα μπει φτάκια, τα κάνω έτσι. Όχι, όχι, κάντα λίγο. Λοράλισέτα. Έτσι, αυτό μισό μπράβο και κάτω λίγο να βγει μακρουλό. Έχω βέβαια και εγώ μερικά έτοιμα σε περίπτωση που δεν προλάβει ο Ηλίας, αλλά τον εμπιστεύομαι, δεν νομίζω να μην τα καταφέρει. Και κοιτάξτε πόσο πολύ ωραία σωματέωθηκε κατευθείαν η σάλτσα με το βολτοποιημένο κρεμμύδι. Βλέπετε ότι έχει τελείως διαφορετική υφή. Δεν είναι όπως όταν θα ήταν με κομματάκια. Έχει γίνει πιο. Πώς θα το μπορώ να το εξηγήσω. Πιο ανάλαφρη. Όπως θέλετε, πείτε το. Βάζω και το ζωμό και το νερό για την πρώτη βράση της σούπας. Γιατί θα πάρει και δεύτερη μετά για να ψηθούν τα σουτσουκάκια μέσα. Να σου πω, δεν βλέπω να βγαίνουν για 10. Για να δω. Μπράβο, Ηλία, φοβερή δουλειά. Μισό λεπτό, θα σε βοηθήσω τώρα κι εγώ. Βάζουμε και τη ζάχαρη, μία πρέζα ζάχαρη για να φύγει η οξύτητα υπερβολική της. Εντάξει, περνάνε. Πολύ μεγάλα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε πεινασμένοι εδώ, εντάξει. Να σας δείξω εγώ. Περίπου πάνω κάτω πώς πρέπει να είναι το μέγεθος. Α, το κάνεις βλέπεις Ηλία πώς είναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο. Μας αρέσει το φαγητό, Τζόρτζ, να κάνουμε. Μας αρέσει. Δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε με αυτά. Θα τα βάλω εγώ λοιπόν να ψήνονται εδώ στο τηγανάκι σε δυνατή φωτιά. Τα τσουτζουκάκια του Ηλία που είναι τεράστια. Δεν πειράζει. Να δείτε και τι ωραίο χρώμα. Ωραίο για μενού αυτό, τα τσουτζουκάκια του Ηλία. Βάλουμε και εδώ όσα σου έρχονται. Θα πλύνω λίγο τα χέρια μου. Και αφήνουμε λοιπόν, όπως είπαμε, τη σάλτσα να πάρει μια ελαφριά βράση ίσα ίσα για να αλλάξει χρώμα. Θα βάλουμε και το φρέσκο θυμάρι. Το θυμάρι νομίζω ταιριάζει, νομίζω μπορείτε να βάλετε και ριγάνι. Έχω βάλει διάφορα μυρωδικά. Σε σημερινή περίπτωση νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Και το αφήνουμε να πάρει μια πάρα πολύ σωστή βράση. Εγώ το βγάλω γιατί έχω μια έτοιμη σάλτσα για να μην χάνουμε χρόνο. Θα το βάλω λίγο στην άκρη. Δεν θα βάζεις τα σουτζουκάκια μέσα. Και θα βάλω λίγο εδώ τη σάλτσα μου σιγά σιγά να ετοιμάζεται. Θα βάλω και αυτό λίγο να πάρει εδώ, λίγο υγρασία για να πάρει μια βράση. Για να τελειώσουμε σιγά σιγά και τη σύνδεση. Πώς θα πάμε εδώ, Ηλία? Συνεχίζουμε μεγάλο, δεν πειράζει. Παίζουμε μεγάλο σήμερα. Μην ανησυχείς, έχω backup. Δεν θα εκτεθούμε καθόλου. Γιατί λοιπόν, παίρνει εδώ σιγά σιγά χρώμα. Σε παρακαλά, κάτσε την πάρω μόνος μου. Ποιο? Γιατί είσαι λερωμένος. Το έχω κάνει εδώ πέρα. Ηλία, νομίζω ότι ξέχασες. Πήγες στις διακοπές. Μαγειρεύω καλά, όχι, μαγειρεύω καλά, απλά λερώνω πολύ την κουζίνα. Αυτό που λένε και εδώ πέρα στο κανάλι. Ναι. Ότι βρωμίζω. Αυτή εδώ που βλέπω. Δύο αγόρια να μαγειρεύουν. Δύο κουκλάκια ζωγραφιστά που μαγειρεύουν. Και μαγειρεύουμε για σένα. Και μαγειρεύουμε για σένα τώρα. Παιδιά είστε εσείς. Λοιπόν, Κατερίνα, στο είπα και πριν, αλλά θα στο πω και τώρα στον αέρα, γιατί το υποσχέθηκα. Ο άνθρωπος που φτιάχνει τη μηχανή στο συνεργείο είναι τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Οπα. Και μου είπε ότι αν πω ότι του αρέσει και ότι σε θέλει, θα μου κόψει 100 ευρώ από τη μηχανή που μου έφερε. Φτιάξτε τα. Φτιάξτε τα. Αγαπημένε μου φίλε. Πώς το λένε? Μιχάλης Δούζης. Μιχάλη, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε παρακαλώ, θέλω έκπτωση στα γόρι μου. Εδώ τουλάχιστον 50%. Grace Anatomy, έχει κάνει εγχείρηση. Λοιπόν, τα σουτσουκάκια του Ηλία παραδόξως, εμένα μου αρέσουνε. Μα σου λέω, ξέρω, δεν τα κάνω στην τύχη. Μπορώ να πω ότι είναι ένα ενδιαφέρον σχήμα. Τα έκανα ανάλογα με το μέγεθός του. Τα αφήνετε εδώ να βλέπετε πάνω κάτω πώς είναι το χρώμα. Εγώ θα συνεχίσω βέβαια με τα έτοιμα, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Το ένθετο της εκπομπής, νομίζω ότι και στα κορίτσια αρέσουν τα σουτζουκάκια του Ηλία. Ό,τι του είπε! Βάζουμε τα σουτζουκάκια, τα ήδη προψημένα, μέσα στην κατσαρόλα για να πάρουν τη γεύση και να ψηθούν μέσα σε αυτή. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Μυρίζει τέλεια. Μυρίζει φοβερά. Και με το που πάρει βράση και θέλει και 2-3 λεπτάκια ίσα ίσα να ψηθεί, θα έρθει η ώρα που θα βάλουμε το γιαούρτι. Γύρισα και καθαρός. Σχεδόν μαγικά. Εννοείται δεν βάζουμε το γιαούρτι την ώρα που βράζει η σάλτσα, θα κόψει. Έτσι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να το αφήσουμε να κρυώσει λίγο και να όχι, βάλουμε. Όχι, χρειάζεται. Όχι. Απλά να μην βράζει. Να μην δημιουργείται βρασμός. Ωραία, να μην βράζει. Απλά να είναι ζεστό. Ρίχνουμε και το γιαουρτάκι. Όχι όλο μαζί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε διάφορα σημεία. Σωστό. Και κοιτάξτε, θέλει να ανακατέψεις η Κατερίνα να σου βάλω εγώ να φας να δεις. Α, τώρα δεν με θέλεις. Έκανα την προμοδουλειά, εγώ μετά τη τζουκά και έτρεπα. Στην κουζίνα υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν τη βρώμικη δουλειά και μετά αποσύρονται. Ευχαριστούν πολύ. It's a dirty job, but someone's got to do it. Απλά ένα γυναικείο χέρι εδώ, σαν τη Κατερίνα. Είναι μαχαίρι. Θα δείξει σε όλες ότι μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Γιατί αν μπορεί η Κατερίνα, πιστέψτε με, μπορείτε να το κάνετε όλοι. Αν μπορεί η Κατερίνα, ξέρει και καλά, η άχρηστη. Μπορείτε όλοι. Θα βάλω λοιπόν να δοκιμάσετε και εσείς αυτό το υπέροχο φαγητό. Έχω βάλει πληγούρι, κοιτάξτε το κουσκούς, συγγνώμη, έχω βάλει και λίγο κουσκουσάκι. Πες μου κάτι για το κουσκούς, αν και εμείς δεν θα το φτιάξουμε τώρα. Ναι. Μου είπες ότι θέλει ακριβώς 1 λεπτό. Θέλει σε βρασμένο νερό, 1 λεπτάκι και σουρώνουμε. Ανάλογα βέβαια και την ποιότητα του κουσκούς, ανάλογα το άλευρο, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό εδώ το φαγητό, παιδιά, θα ικανοποιήσει κάθε. Θα κεράσω τα πλατά. Καλεσμένο. Θα σου δώσω και ένα να δοκιμάσεις. Είμαι large, θα κεράσω τα πλατά. Μας κομυρίζει, ε. Κοιτάξτε λοιπόν, πόσο πάρα πολύ ωραία έδεσε Κατερίνα. Είδες. Κατερίνα, έτοιμο. Μαγειρέψαν οι άντρες. Κοίτα τι ωραία που το έδεσα. Να μας δείξει και εδώ η κάμερα ότι με πολύ λίγο χρόνο, με πολύ λίγη τεχνική, με μόνο αγάπη και λίγα tips από τον σεφ, η Κατερίνα κατάφερε και έκανε ένα φαγητό το οποίο θα ζήλευε, νομίζω, και μια νοικοκυρά η οποία ήταν από 20 χρόνια. Πώς δεν πουλάς έτσι η Κατερίνα, τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Και η Κατερίνα τα κατάφερε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ μου κάνει κύκλωμα. Πουλάκια μου. Και να βάλω να δοκιμάσουνε και οι υπόλοιποι. Να δουν ότι έχει δέσει η σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ πως έχει γίνει. Παιδιά, είναι φανταστικό. Θα βάλω για όλους. Σήμερα γιορτάζουμε. Είναι πολύ ελαφρύ. Δεν είναι light. Πολύ ελαφρύ, βεβαίως. Προσπάθησα να κατεβάσω τις έντονες γεύσεις που έχει το σουτζουκάκι. Το έκανα πιο ελαφρύ χρησιμοποιώντας το κοτόπουλο. Έβγαλα όλα τα λαχανικά και πρόσθεσα μόνο τριμμένο, πολιτοποιημένο κρεμμύδι, τίποτα δεν χρειάστηκε περισσότερο. Για αυτό είσαι νούμερο 1. Και αντικατέστα. Για αυτό είσαι. Παρόλα αυτά. Ναι, αλλά από μένα θα πάρεις έκτο στο συνεργείο. Και επίσης, Ηλία, επειδή πήγατε όλοι διακοπές, μπορεί πέρσι να πήρες εσύ το survivor, αλλά ο survivor της εκπομπής είμαι εγώ. Είναι ο Πορφύρης. Γιατί είμαι ακόμα εδώ, ούτε μία μέρα δεν έχω λείψει. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μου. Βρείτε με στο Instagram Γιώργος Πορφύρης. Μπείτε, γράψτε την αναζήτηση, το όνομά μου, κάντε με follow και πιο μετά δείτε την εκπομπή. Στο TV Open.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι τα φιλιά μου. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσα. Αυτά είναι. Γιατί σήμερα έχω για την τέρψη και των αγοριών και των κοριτσιών φέρει παιδιά εδώ να μας κάνουν παρέα. Θα πει μόνη της το επίθετό της, γιατί είναι ο πόνος της. Ποιο είναι το στήριο. Πώς είναι το επίθετο? Στη Λίγουσα, Παραδεισανού στη Λίγουσα. Παραδεισανού την έχουν ξεβαφτίσει 50 φορές. Και Γιάννης Δρυμωνάκος, καλώς. Έχω το επίθετο του συζύγου, παιδί μου, Μπέκαμ. Α, ναι. Νάνσυ Παραδεισανού Μπέκαμ. Τι Γιαννάκης Δρυμωνάκος. Καλώς τα παιδιά. Πού περάστε, καλέ, καλέ, περάστε στο σπίτι μας. Περνάμε. Περιπεράστε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε να ζήσει το αγόρι. Τι είπα, θα παντρευτικές. Α, όταν τα βγάλαμε, ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παντρεύτηκα. Μπράβο, Γιάννη μου. Εμείς εδώ θέλουμε single. Είμαστε το ακριβώς αντίθετο από τις άλλες εκπομπές. Δηλαδή, πόσοι άλλες χαίρονται όταν παντρεύουν. Γιατί είστε νότ, γι' αυτό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είμαστε νότ. Θέλουμε τους ανθρώπους απλά να περνάνε καλά. Παντρεμένοι νότ. Παντρεμένοι νότ. Γι' αυτό στηρίζομαι και την κοπέλα. Παρ' όλα αυτά, όμως, συγχαρητήρια για τις επιτυχίες, γιατί γύρισε με μετάλλια. Βεβαίως. 3 μετάλλια. Το παιδί εδώ δεν είναι απλά ένα από τα πιο συμπαθή πλάσματα της ομπής, συμφωνείς, Νανσού? Ναι, πάρα πολύ, τώρα το γνώρισα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι το παιδί αυτό, κάτι απλά πράγματα, παγκόσμιο ρεκόρ και 2 μετάλλια. 3. 2 χρυσά, 1 σημαίνιο. Χριστιανέ μου, πώς τα λες έτσι απλά? Λες και πήγες στο περίπτερο. Ειλικρινά. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν, δηλαδή πώς λιποθυμάται μες στην πισίνα. Ναι, εντάξει, το έκανα πάρα πολύ μικρός, εντάξει, η ζωή μου είναι το κολύμπι, για πάρα πολλά χρόνια έκανα πρωταθλητισμό και η θάλασσα. Γενικά το υγρό στοιχείο είναι μες στη ζωή μου από τα 5 μου. Μία που μπήκα, μία που ξέχασα να βγω. Είναι και ένα άθλημα που έχει πολύ μοναξιά, έτσι. Εσύ και το νερό συνέχεια μέσα είναι. Ναι, είναι ένας τρόπος όμως και για να ηρεμήσεις, να ξεχαστείς. Γιατί δεν λέμε αλήθειες, παιδιά, στον κόσμο, ότι κανονίζετε με τη Ζαρίφ να έρθει να της κάνεις μαθήματα κολύμβησης μαζί με τα μικρά παιδάκια? Την περιμένω από Σεπτέμβρη. Ανακοινώνουμε ξεκινάμε προπονήσεις. Που μπορεί να πάνε τα παιδιά τους στο ΆΚΑ, ότι μαζί με όλα τα μικρά πιτσιρδέλια να εμφανίσετε και μια κοπέλα με ένα μπουρνούζι σαν τιτιά, την τρελή. Είπα να γυράσκω να είδε δασκό. Κατερίνα, δεν θέλω να σου γυράσκω την άκουσα. Το ηθικό. Ενώ όσο δεν σε αναγνωρίζουν. Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν θα σε αναγνωρίζουν. Η πρώτη σε πισίνα με περούκα. Κολυμπινότ, κάνα κι αυτό. Κολυμπινότ. Κατά καιρούς, εντάξει, τα βραβεία σου και τα ρεκόρ σου είναι τεράστια και γενικά τα έχεις κάνει. Απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα, έχει μεγαλύτερη αξία όσο μεγαλώνεις, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι ο ένας αθλητής όσο μεγαλώνει παροπλίζεται. Ναι, εντάξει. Όχι, έχω πει ότι θα κολυμπάω όσο το σώμα μου αντέχει. Θα κάνω αυτό που αγαπάω. Αντέχει και. Από μικρός έμαθα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου και να την αναδεικνύω όσο μπορώ τώρα τελευταία με τους άλλους. Πες μου αυτή την ηρεμία. Εγώ έχω πει αυτό το παιδί, το έβλεπα και στο Survivor. Έβλεπα το Γιάννη στο Survivor και έλεγα αυτή η ηρεμία δεν μπορεί, πρέπει να είναι από το χλώριο, από την πισίνα. Δεν το εξηγώ αλλιώς. Δεν ξέρω, θα σου πει και ο Γιάννης. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή ήμασταν όλοι πριν το αγώνισμα αγχωμένοι, μέσα στον πανικό και ήταν ο Γιάννης ήρεμος. Έκοβε βόλτες μόνος του εκεί ήρεμος. Κοίταγε τη θάλασσα. Ζεν, απόλυτα ζεν. Δεν υπάρχει αυτή η ηρεμία. Κοιταζόμαστε και καταλαβαίνουμε. Να δεις πώς τι θα κάνεις, να μερτήσεις τον αντίπαλο. Τίποτα δεν καταλάβατε. Αυτό εννοούσε, ρε παιδιά. Είναι κάτι που είχα από μικρός, μπορούσα να, ας το πούμε, κλειστώ στον εαυτό μου και να συγκεντρωθώ για αυτό που έχω να κάνω. Τα βλέπεις, όχι σαν και εμάς τις τρελές του χωριού. Εδώ πέρα υπάρχει μια ηρεμία. Αν και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι ένα μπαμ κάνουν συνήθως και είναι τορνέιντο. Ισχύει? Εντάξει, το κάνω πολλά χρόνια, όχι μόνο. Εννοεί μια φορά νευριάζεις. Α, μια φορά, ναι, μια φορά θα νευριάσω. Όταν νευριάζεις, να μην βρεθεί κανείς στο διάβασμα. Ναι. Μισή-μισή μέρα δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε μας τώρα. Θα έρθει κόσμο κι άλλο εδώ πέρα σήμερα. Λες και είναι εορταστικό. Τον κάναμε το 15 Αύγουστο του Μπα. Σήμερα, 20 Αυγούστου. Φέραμε το πιο μαυρισμένο κορίτσι τη showbiz από το Κουφονήσι. Περίμενα να ακούσω εγώ να μιλήσω για τις επιτυχίες μου. Γιατί το ξέρω για τις επιτυχίες του. Θα έρθει η ώρα. Τι είναι να μαυρίζεις, Κατερίνα. Εμένα τα λες. Χρυσό μετάλλιο στο μαύρισμα. Να ψάχνεις το σωστό λάδι, το σωστό ήλιο, τη σωστή. Εμένα τα λες. Που κάθομαι 5 λεπτά και είμαι pigs in space, γίνομαι σαν γουρουνίτσα κατακόκκινη, εμένα τα λες. Να μην κλείσουμε για όλα αυτά. Έχει και το μαύρισμα τον πόνο του. Βέβαια, αυτός είναι ήδη κατάμαυρος, αλλά είναι από τα κολύμπια. Ναι, αυτό είναι το κακό, ότι το συνδυάζει με γυμναστική. Α, και το χειμώνα είναι σαν ανοιχτή πισίνα. Αυτό έλεγε το παιδί. Αχ, τι έχω να τραβήξω το χειμώνα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε και επιτυχίες μαυρίσματος και επιτυχίες ζωής και τα πάντα όλα. Να κάνουμε τα κοτσομπολίκια μας, να ξεκινήσει το καλοκαιρινό όπως πρέπει. Φύγαμε. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Πήγαμε. Πάμε. Βάλ' το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα. Βάλ' το τέρμα, παρακαλώ κυρίες και κύριοι μου, το τραγούδι ήταν παραγγελιά γιατί το είδαμε στα βίντεο. Η κοπέλα εδώ να το τραγουδάει πάρα πολύ. Να τίποτα. Στο Κουφονήσι τώρα τα μπαρ παίζουν lounge, αυτό. Ήμασταν λίγο ζεν. Α, είναι το Κουφονήσι. Ναι, ο Αργυρός. Πού είναι αυτή η φίλη μου. Το κορίτσι επέστρεψε να πάρει τη δόση της σε Αργυρό Οικονομόπουλο. Θα τα τσιτώσουμε και θα ξαναπού θα πας. Αύριο. Είναι αυτές οι αναγκαστικές διακοπές. Αύριο θα πάω στον μπαμπά μου στην Κρήτη. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά και Κρήτη δεν είναι. Δεν κολλάει. Σε πραγματικά σε λυπάται η ψυχή μας. Να έρθουμε κι εμείς αναγκαστικά μαζί. Αναγκαστικά. Θα τα διαλύσω εγώ αυτά εδώ τα παρεάκια και πάω κατευθείαν. Συγγνώμη, έχω υποσχεθεί στον Ηλία να πάω να κάνουμε προπόνηση. Μιλήσαμε στα μηνύματα. Και πότε γι' αυτό φεύγει συνέχεια για να γλιτώσει την προπόνηση. Το έχουν κάνει εδώ μέσα American Bar. Ρίξε τα info τη ημέρα, μην τα σπάς όλα με καράτε. Να το κορίτσι μου από την παραλία, η Ειρήνη Αρβανίτη, το κορίτσι μου. Καταρχήν, σε ευχαριστώ, αλλά μη σπάσεις τίποτα. Το κόκκινο κραγιόν σου σήμερα είναι συγκλονιστικό. Κατερίνα μου, μια κούκλα. Μπράβο στα κορίτσια, δηλαδή πραγματικά. Θα πάω το σφύριγμα, εγώ που σφυράω. Και ο Ηλίας φοράει κάτι κόκκινο. Να πως εδραιώνονται οι κοσούλες στις εκπομπές. Και ο Ηλίας φοράει κάτι κόκκινο. Και ψάχνομαι εγώ. Έλα τώρα που ψάχνεσαι. Δεν με βλέπω να βγάζω εκπομπή μέχρι τη μία. Ιδρώσαμε εδώ πέρα λίγο κάπως. Και καλό ήρθα. Τσιτώστε τα κλιματιστικά. Ειρήνη, βλέπεις, υπάρχει υφέρπουσα ερωτική ένταση. Έτσι, έτσι, χαμός λοιπόν. Και θα σας πάω σε ένα ερωτικό ναι μεν νησί, τη Σαντορίνη, αλλά όχι για πολύ καλό λόγο, καθότι από χθες όλοι έχουμε διαβάσει τα δημοσιεύματα που λένε σως τη Σαντορίνη λόγω υπερτουρισμού. Μάλιστα. Και ότι το νησί θα καταρρεύσει καθότι δεν υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός. Όλο αυτό μάλιστα ήρθε να ενδυναμωθεί μετά από άρθρο του Economist, το οποίο αναφέρεται στον πολύ κόσμο και στη δημοσιότητα που έχει το νησί. Χαρακτηριστικά θέλω να σας πω αναφέρει ότι το hashtag Σαντορίνη στο Instagram κατέχει αυτή τη στιγμή πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις. Εμείς μιλήσαμε με τον νέο δήμαρχο Σαντορίνης και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Για πάμε να το δούμε λίγο. Υπάρχει όντως τα τελευταία χρόνια μία στοχευμένη επίθεση κατά της Σαντορίνης, η οποία θέλει να την παρουσιάσει ως ένα νησί το οποίο είναι κορεσμένο, υπάρχει υπερτουρισμός, ότι δεν αντέχει άλλο κόσμο κτλ. Αυτό είναι ψευδές. Σήμερα που μιλάμε, στην αιχμή της τουριστικής σεζόν Αύγουστο μήνα, υπάρχουν πάρα πολλά κενά καταλήμματα που μπορούν να ικανοποιήσουν πολλούς επισκέπτες. Είναι αλήθεια όμως ότι η Σαντορίνη πράγματι αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς τις υποδομές της, οι οποίες εγκαταλείφθησαν τα τελευταία χρόνια, όπου δεν αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Και σήμερα είναι, υπάρχουν έργα σε εξέλιξη τα οποία δυσχεραίνουν την αφιξοαναχώρηση και την ομαλή λειτουργία του λιμένος. Μιλήσατε για μια στοχευμένη επίθεση κατά της Σαντορίνης. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν αυθαίρετα νούμερα. Ακούμε νούμερα δημόσια τα οποία δεν ισχύουν, δεν είναι πραγματικά νούμερα. Ακούμε για 60.000 τόνους σκουπίδια το χρόνο, το οποίο και αυτό δεν υφίσταται. Η Σαντορίνη έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ένα νησί το οποίο όταν μετρήσουμε τις αφίξεις του σημαίνει ότι και όλοι αυτοί μένουν στο νησί. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει ο κύριος Σιγάλας είναι ότι δεν υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Αυτό λέει, και καθότι, όπως εξηγεί, το ότι έρχονται κρουαζιερόπλοια δεν σημαίνει ότι μένουν και στα καταλήμματα. Δηλαδή έρχονται, φεύγουν, ή το αεροδρόμιο της Σαντορίνης πολλές φορές υπάρχει και εξυπηρετεί ανθρώπους για να πάνε σε άλλα νησιά. Τώρα, για να μην κρυβόμαστε, ότι η Σαντορίνη είναι το καλοκαίρι και το χειμώνα, να είναι προορισμός που το χειμώνα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και πολλοί ξέρουν ότι για να κάνουν γάμους. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι από Κίνα έρχονται για να παντρευτούν μόνο και μόνο. Πραγματικά, παιδιά, ότι είσαι, ας πούμε, στην επαρχία του Σετσουάν και φέρνεις όλο το σόι από την Κίνα. Εδώ θα παντρευτούμε. Δηλαδή, μπράβο τους οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Βέβαια, επειδή γενικότερα όχι μόνο η Σαντορίνη και πάρα πολλά νησιά έχουν ανέβει, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δυνατό σημείο για την Ελλάδα ο τουρισμός. Πρέπει να βελτιωθούν λίγο και οι υποδομές που έχουμε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα από τα πλοία και όλα αυτά. Για φέτος δεν υπάρχει πτήση και πλοίο που να φύγει στην ώρα του. Ναι. Είναι και όλα μία τι έγινε. Ναι. Θέλουμε λίγο σχεδιασμό καλύτερο. Εκείνη το άλλο άκρο. Θέλουμε λίγο καλύτερο σχεδιασμό. Εντάξει, νομίζω θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος, είναι ψηλό okay η κατάσταση. Δεν είναι τόσο τραγική όσο παρουσιάζεται, έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Ακριβώς αυτό είναι, είναι στοχευμένο. Ωραία, καλά να περνάτε εκεί στη Σαντορίνη, να στείλουμε τα φιλιά μας. Βγάλτε λίγο βασίλεμα, φωτογραφία. Στείλτε βασίλεμα. Και τώρα θα σας πάω λοιπόν στην Κρήτη, που πάει και αύριο η Νάνσυ, αλλά θα σας πάω γιατί θέλω λίγο να προσέξετε. Αφορά αυτό το θέμα όλους μας, και ας είναι τώρα με αφορμή το τι συνέβη στην Κρήτη. Όλοι θυμόμαστε αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Εδώ και 1-2 χρόνια νομίζω ότι όλοι από site, από κανάλια φωνάζουμε να προσέχουμε. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος μας λέει το παιδί σας ενεπλάκησε ένα τροχαίο, σκότωσε κάποιον, εμφανίζεται το παιδί συνέβη και καλά να κλείνει. Στη μητέρα φίλης μου. Mm-hmm. Που την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι το κορίτσι. Και ήταν δίπλα, η φίλη μου έτυχε να είναι δίπλα. Mm-hmm. Και τους λέει: Ναι, ελάτε από εδώ αν θέλετε. Λέει να σας δώσω τα λεφτά. Αλλά δεν το κατάλαβαν και δεν πήγαν. Ακριβώς η περίπτωση και σε μένα, σε φίλη μου. Πάλι πήραν τηλέφωνο το ίδιο και ήταν η μητέρα της δίπλα. Συνήθως σε ηλικιωμένους. Σε ηλικιωμένους, παιδιά, είναι τρομερά επικίνδυνο και πολλοί άνθρωποι την έχουν πατήσει έτσι. Γιατί κανείς δεν ρισκάρει για το παιδί του, αν τον πάρουν τηλέφωνο, να πει ότι. Όχι μόνο αυτό. Όχι να φτάσει να δώσει τα λεφτά που ζητάνε. Δηλαδή να σηκώσει τηλέφωνο καμιά γιαγιούλα και να τη πει ότι εγγονή κόρη. Πάθει καμιά καρδιά. Παναγία μου. Έχουμε καινούργια. Θέλω να σα πω λοιπόν ακριβώς ότι υπάρχει πλέον καινούργια απάτη. Τι σημαίνει αυτό? Λένε μαμά σκότωσα ένα τετράχρονο παιδάκι, σώσε με. Συνολικά υπήρξαν 3 τέτοια κρούσματα μέσα σε μια μέρα στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να προσέξουμε. Γιατί, Κατερίνα? Γιατί πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι όταν σηκώσουμε αυτό το τηλέφωνο και να καταλάβουμε. Εκείνη τη στιγμή επικρατεί και λίγο πανικός, λες, μπορεί να συνέβη. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κρούσματα παρατηρήθηκαν στην Κρήτη. 3. Αλλά δεν ξέρουμε πού μπορεί να εμφανιστούν αύριο μεθαύριο. Συνήθως αυτό διασπείρεται, ξέρεις, σαν ιός. Δηλαδή τώρα θα ακούσουμε και Αθήνα, θα ακούσουμε και παντού. Ναι. Και συνήθως τα τηλεφωνήματα γίνονται μέσα στο ξημέρωμα που δεν καταλαβαίνεις. Ξυπνάς, τρομάζεις, δεν υπάρχει λογική. Και ό,τι ηλικία και να έχεις. Δηλαδή, φαντάσου να σου χτυπήσει το τηλέφωνο, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις εκεί. Ναι. Πανικό. Πολύ προσοχή να ξέρουμε. Να ενημερώνει τον κόσμο, να ξέρει. Και από ό,τι βλέπω έχει τραγικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η απάτη. Όταν σου λέει τώρα για ότι σκότωσε ένα παιδάκι. Πολύ προσοχή. Εμείς το λέμε. Να το ξέρετε, να τσεκάρετε 2 και 3 φορές τα τηλεφωνήματα. Δεν το συζητώ. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα θα σας παραμείνω στην Κρήτη, αλλά θα σας φτιάξω λίγο τη διάθεση. Άντε ρε παιδάκι μου. Διότι υπήρξε το εξής πρωτοφανές. Μια Βρετανίδα πήγε στην Κρήτη να ξεκουραστεί. Πολύ φίλη μου. Δεν υπολόγιζε όμως, Κατερίνα, τα τζιτζίκια. Και τι εννοώ με αυτό. Εκεί στη Βρετανία η γυναίκα δεν ήξερε τα τζιτζίκια. Πάει λοιπόν και γίνεται έξαλλη και πάει στο ξενοδοχείο, παίρνει και στο πρακτορείο που της έκλεισε το ταξίδι έξαλλη και λέει: παιδιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχει ένα συνεχόμενο ήχο από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο οποίος κορυφώνεται και γίνεται πιο έντονο το μεσημέρι. Δεν γίνεται, ήθελε να κάνει, ήθελε να σας πω μήνυση στο ξενοδοχείο, παιδιά. Ήθελε να κάνει πραγματικά μήνυση στο ξενοδοχείο. Της εξήγησαν βέβαια ότι πρόκειται για ένα έντομο που προφανώς δεν το έχουν στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Βρετανία το τζιτζίκι είναι με καπαρντίνα και ομπρέλα. Δεν σκάει ο τζιτζίκας. Δεν σκάει σε άλλο δωμάτιο, να σας πω. Εν τω μεταξύ, αυτό που νόμιζε ότι είναι μηχανικό και είναι ένας τόρυβος απ' έξω, πατήστε να σταματήσουν και θα βάλουν πουλιά, ας πούμε. Αυτή δεν έκανε μήνυση και στα τζιτζίκια, τι να πω. Εργασίες, αλλά δεν βλέπω. Θα δώσω respect στην αγαπημένη φίλη γεροντοκόρη, γιατί 100%. Η Ματίνα Μανταρινάκη από τη Βρετανία. Μπορεί να βγουν μόνο το χειμώνα στην Αγγλία, έβρεχε, ήρθε να. Γιατί να λέγε γεροντοκόρη και κομμύρα. Πολλά φιλιά στη Ματίν Μανταριν, γιατί είναι σίγουρα. Βρετσανίδα γεροντοκόρη, έχει δίκιο το κορίτσι. Ειρηνάκη, ευχαριστούμε προς το παρόν. Κλείστε τον ήχο σας παρακαλώ από τα τζιτζίκια από ό,τι υπάρχει εδώ μέσα, γιατί τα νεύρα μας είναι χάλια. Γιατί έρχεται η ώρα να τρυπώσουμε και η κλειδαρότρυπα να ανοίξει για εμάς, για τα social media, για να δούμε τα πλητά σας. Γιατί με κοιτάει, δεν καταλαβαίνω. Ρε καλά, τι κάνετε, πώς είστε. Αγάπη μου, πολύ Γιάννη ωραία. Μου συγχαρητήρια, θα καταχραστώ 3 δεύτερα για τα μετάλλια. Νάνσυ, εμένα τίποτα. Νάνσυ, μου και το μορφά. Το μαύρο μετάλλιο. Συγχαρητήρια για το μαύρο μετάλλιο. Ξεκινάω ευθύς αμέσως με Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος είναι διακοπές στην Αμερική. Λοιπόν, ανέβασε ένα story, είναι το αγαπημένο της ημέρας. Θέλετε λίγο να το δούμε. Μπήκε πάλι η Βρετανίδα με τον τζιτζίκι από τα νεύρα της. Κάνει μήνυση και σε εμάς. Πίτσα. Το είδα χτες, για δείξτε το. Σοκολάτα με μπέικον. Κι όμως το φάγαμε και αυτό εδώ στην Αμερική. Αν δεν σας αρέσει, κάντε λάθος. Καταπληκτικό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λογικά έχασε κάποιο στοίχημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Παιδιά, λέει ότι είναι καταπληκτικό, Ηλία μου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε τον Γρηγόρη. Όλες και όλοι μας έχουμε κάνει αυτό που λέμε τις βραδινές γουρουνιές. Που έχουν ανακατευτεί διάφορα πράγματα, πατατάκια με πάστες και τα λοιπά. Αλλά. Και πρωινή. Ειλικρινώς. Ούτε σε εγκυμοσύνη αυτό. Είσαστε τώρα στο survivor, έτσι. Σας έχει κόψει πίνακα μια εικόνα. Καλά, στο τώρα. Το χαρτόνι θα τρώγαμε. Τώρα την πίτσα θα. Ρε παιδιά, δηλαδή. Σοκολάτα με μπέικον. Έκανε καλά για μένα, γιατί όταν πας σε ένα ξένο τόπο, δοκιμάζεις τα παραδοσιακά. Τι θα πας να φας καμπονάρα, τα ίδια και τα ίδια. Φάει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί. Στην Αμερική. Ναι, το παραδοσιακό φαγητό. Η Αμερική, εντάξει, τρώνε τα πάντα. Παιδιά, εμένα μου γίνεται το άντορο κοκορέτσι χτες που το είδα. Δηλαδή, πραγματικά λέω τόσο ωραίο, χάλασε. Α, μόνο με την όψη. Με την όψη και το έφαγε και λέει είναι ωραίο. Θα τρελαθώ. Εγώ το πιστεύω γιατί ο Γρηγόρης ξέρει από καλό φαγητό. Βάλε συνάκι το μπέικον. Πρώτα τη σοκολάτα, πρώτα τον μπέικον. Το τακτοποίησε. Θα φας πρώτα τον μπέικον και μετά για τη λιγούρα τη σοκολατίτσα. Όλα μαζί τώρα κάτι έρχεται. Θα είμαστε οι Έλληνες που θα πάμε εκεί και θα πούμε φίλε στο πλάι τον μπέικον και μετά τη σοκολάτα. Χαλάσουμε τις μεσιαλιτές. Πάμε Τατιάνα Στεφανίδου. Βεβαίως. Σε μια ωραιότατη πόζα σκαφάτι. Να το. Ναι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί όπως βλέπω ξέρει. Πώς πρέπει να κάνει την πόζα σωστά, για να φαίνεται το πόδι τέλειο. Παιδιά, εγώ αυτά δεν τα ξέρω καθόλου και κρύβεται το μπλε από τον μπούτι. Θέλω λίγο να με μάθετε. Νομίζω ότι βλέπουμε το καπέλο στη φωτογραφία. Θέλω να γράψω κι εγώ, Θεέ μου, πόσο μπλε ξόδεψες, αλλά είναι το μπούτι και δεν φαίνεται το μπλε. Δεν ξοδεύεται. Θα βάλεις λίγο πατικομένα. Βλέπεις η Τάτη, το κάνει σωστά. Το ένα γόνο το πάνω στο άλλο. πατικώνονται και φαίνεται τον μπλε από πάνω. Γράφει και πιο ωραίο το σώμα έτσι. Ναι. Βέβαια, εντάξει, να πω ότι η γυναίκα έχει και την κορμάρα του αιώνος, αλλά δεν έχει να λέει. Πάντα μια καλή πόζα βοηθάει. Δηλαδή, πατικώνω το ένα μετάλλο. Το γόνατο το πας, ναι. Πατικώνονται και ενώνονται. Οπότε είναι. Και ρουφιέσαι. Εν τω μεταξύ, πας να κάνεις την πιο χαλαρή πόζα και έχεις δύο ισχύα, 4 πλευρά. Πάμε στον ωραίο αγόρι, σε ένα κούκλο. Όπα. Αν και έχω δύο ευθύμης. Να τα λέμε και αυτά. Ο κολλητούλης μου. Ναι. Αυτά ακούμε, είναι μαγική αυτή η φωτογραφία, είναι πολύ ωραίος, είναι πολύ όμορφος. Και έγραψε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα ότι αυτή την εβδομάδα θα την αφιερώσει στους ανθρώπους με τους οποίους έχει χάσει κάθε επαφή. Είτε για... Άρα θα με πάρει τηλέφωνο. Θα σε πάρει τηλέφωνο. Και θέλω να πω, στόχος λοιπόν είναι να φέρουμε πίσω στη ζωή μας, που έχουμε ζήσει έστω και λίγες στιγμές, ανθρώπους με τους οποίους χαθήκαμε. Ο Ευθύμης Ζησάκης, να πούμε ότι είναι σε μία φάση που τρώει τα λυσά. Είπε εσύ, ναι. Μπερδεύτηκε. Τελειάσε με τον Μπούμπουρα. Εδώ ζω ότι αλμοδοβαρικές. Γιατί δεν είναι ίδιος εδώ. Ναι, τελώς. Ναι, καμία σχέση. Σάβας είναι όμορφο. Παιδιά, μοιάζει και... Γιατί δεν είναι Ευθύμης. Δεν μοιάζει με Μπούμπουρα τώρα εγώ. Όχι καλέ, καμία σχέση. Μα για μένα ο Σάββας είναι πιο ωραίος. Απαγορεύεται να έχουμε και άποψη. Δεν το ξέραμε. Ηρεμήστε που μου κάνατε την εκπομπή εδώ μέσα από καρδιάς. Λοιπόν, κόβω. Πάμε. Η κομματά κόβει. Ελένη Φουρέιρα, το Λοκίτα, συμπλήρωσε 10 εκατομμύρια views. Και χάρηκε το Λενάκι. Φαίνεται η χαρά αυτή. Πάμε να το δούμε. Λογικά έχει βίντεο, να χαρούμε περισσότερο. Έχω την αίσθηση. Πραγματικά. Γιατί βλέπω εκεί στη θέλω το πλατό και σου λέει τώρα θα στρίψω. Σας την έφερε. Δεν έχουμε ξαναχάρει τόσο με views. Μαζί και εμείς, στη χαρά. Ωραία. Σήκωσε σε παρακαλώ και εσύ ένα βίντεο να χαρούμε και εμείς να τα πεις και βγες. Δεν ξέρω, ό,τι θες βγες και εσύ τέλος πάντων. Τι να πω, το κορίτσι εντάξει, τα σπάει, δεν το συζητώ. Στα καλύτερά της. Σε ένα απόλυτο παντοτινό κορμί, εγώ θα τη χαρακτηρίσω. Ελένη Φιλίνη. Εδώ είμαστε. Και μαλλί παντοτινό, όχι μόνο κορμί. Γιατί όπως είπαμε, όπως δεν παροπλίζεται ο αθλητής, έτσι δεν παροπλίζεται και η όμορφη γυναίκα, αγάπη μου. Όσα, δηλαδή πραγματικά. Ανήκει στην κατηγορία Benjamin Button που έλεγε χθες. Είναι Benjamin Button. Ναι. Δεν είναι Benjamin Button. Είναι. Αυτή η πόζα έχει μια άλλη ευκολία. Μπορώ να την κάνω και στο Άκα που θα ξεκινήσω μαθήματα με τον Δρυμωνάκο. Εκεί στην Ακροθαλασσά να κάθομαι σαν τη φυσιά. Θα βγάζω εγώ από πάνω φωτογραφίες. Ορίστε κυρίες και κύριοι μου, 2 στα 2. Και προπονητής και φωτογράφος. Η επόμενη φωτογραφία που ακολουθεί είναι αφιερωμένη σε σένα, Κατερίνα. Καλά γι' αυτό μας άφησε, για να κάνει τέτοια. Κυρίες και κύριοι, πάρ' το τέρμα. Εδώ κοιτάξτε τώρα, τώρα θα διαλυθεί, είτε σωστά. Βάλτε μουσική του Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εδώ κοιτάξτε. Και τώρα... Εδώ κοίτα κατάσταση. Τύπου είμαι άνετος, δεν έχω ρουφιχτεί και έχω βάλει μπροστά την καρέκλα γιατί έχω φάει. Βλέπεις ότι έχει βάλει έξυπνο. Έξυπνο. Έχει βάλει τη σχάρα μπροστά. Το στραβό χαμόγελο, τάχα μου δίθενες μου λείπει η εκπομπή. Ότι έχω στεναχώρια στη Φιλοσά, όλο αυτό που βλέπετε μπορεί και να το έχει μεταφέρει. Δηλαδή μπορεί να είναι και σε ένα χώρο που ήταν μόνο τσιμέντο. Μπορεί να βρει και ένα στούντιο, κάνα green box. Είναι green στην Κέρκυρα, υπάρχει στο Κέρκυρα TV. Ποια δεν έχει εκεί πέρα, πίσω όλο ίδια. Υπάρχετε κι εσείς. Άρα που καταλήγουμε, μας έκλεψε τα φυτά και τα φύγει στην Κέρκυρα. Δεν σχολίασε στο βιβλίο, που το παίζει και κουλτούρα. Ναι, διαβάζει. Το οποίο βιβλίο, άμα πλησιάσει κοντά, πρέπει να είναι ο τηλεφωνικός της Κέρκυρας. Να δω ποιοι είναι εδώ πέρα. Είναι και ανοιχτό, ακριβώς στη μέση του τεστ, το άνοιξε επί τούτου, για να φέρει το διαβάζει. Στη μέση. Στη μέση, δεν το συζητώ, πήγε επίτηδες στο γαλάζιο. Μην σας πω ότι έβαψα από βραδύ στο παγκάκι γαλάζιο για να φτιάξει φόντο και να κάνει την αντίθεση με το σκούρο μπλε μαγιό. Το οποίο μας αφήνει τα ωραία τα σημεία τύπου εδώ είμαι εγώ, ο άντρας όμως. Αυτός είμαι. Κοίταξε να δεις. Του αξίζει γιατί έχει κάνει πάρα πολύ προπόνηση. Η Ηλία έχει κάνει πάρα πολύ. Οπότε έχει γίνει. Εδώ θα έφευγε και λέγει ότι όταν μείνει Αθήνα θέλει ανοιχτό γυμναστήριο. Με ρώταγε που θα βρει. Εντάξει, όσο και αν συγχαίρομαι που το παραδέχομαι, ναι, έχει γίνει ντούκι. Έχει γίνει. Να αποδίδουμε τα σωστά. Πάμε και για να πιάσω από τα αυτή και να πει σαρά. Πώ κάνουν οι μαμάδε που μιλάνε στην τηλεόραση και να πει σαρά. Να η έκπληξη. Άστα το αυτή τώρα. Τι ήρθα απότομα κατά πάνω, τι έγινε εδώ. Καλό καλοκαιράκι, Νάνσυ. Έλα, πιάσε εδώ το αυτή. Έλα, παιδιά, κανείς δεν πρόσεξε το καπέλο. Το καπέλο θέλω να δω. Μα για το καπέλο τι λέμε στη φωτογραφία. Η χρησιμότητα αυτού του καπέλου που ναι, μεν σου έρχεται η σβούνα από τον ήλιο, σου έρχεται τα ανάσκελο, αλλά είσαι καλυμμένο εδώ. Δεν ξέρει. Τι ωραίε παραλίε έχει Σύφνο. Ακριβώ την παραλία βλέπουμε. Δεν μου λε, αυτή εδώ η παραλία. Πλατή γυαλό. Αν είναι ο πλατή ο γυαλό. Ότι είναι πλατή ο γυαλό το είδαμε. Δεν ξέρω αν είναι πλατής, πάντως ο γυαλός είναι ωραίος. Χειροκρότημα για τον πλατή γυαλό. Ένα γυαλός. Μπράβο. Κοπελιά εδώ να προσέξεις μη σου μείνει το σημάδι. Και σε κάνω ντά. Γι' αυτό κάνω τόπλες πλάτη, για να μην έχω σημάδια. Θα βλέπεις, Γιάννη μου. Ναι, ναι, το είδα, το είδα. Όχι τα βλέπεις, τα χαΐρια. Ο Γιάννης είναι παντρεμένος, τώρα θα το παίξεις ταπεινός. Δεν με νοιάζει, να βγει μια πόζα και για το δάσκαλό μου παρακαλώ. Έγινε. Μελλοντικός μου δάσκαλος. Κάνεις εσύ τέτοια... Εσύ φοράς αυτά τα μπανιερά, τα έσχη αυτά. Εσείς στην κολύμβηση όχι, φοράτε σπίντο, ε. Είδες ότι όμως υπάρχει ρατσισμός με το σπίτι, άμα βγει άνθρωπος στην παραλία, ναι. Γιατί όμως, ρε παιδιά. Πρέπει να έχεις το σώμα το δικό σου, ε. Είναι λίγο πιο τολμηρό. Είναι λίγο αθλητικό. Το συνδυάσει με αθλητικό, το αθλητικό κομμάτι το σπίτι. Τώρα... Εντάξει, αύριο στον καιρό μπορείς να βάλεις ένα ωραίο σπίτι. Καλά, πώς δεν το σκέφτηκα. Πολύ σωστά. Κυρίες μου και κύριοι, μετά από όλα αυτά που ήταν για την τέρψη των ματιών σας, σας το είπα εγώ. Για την ενημέρωση του κοινού ήταν. Και κυρίως για την ενημέρωση πώς πρέπει να είστε στον πλατή γυαλό. Θα φυγείς, πού έχεις να πας δουλειά, τι? Έχω αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε προπονήσεις για σπέτσες μινιμάραθον και συνεχίζω... Αν έρθω. Ναι, αν έρθεις. Στο σπέτσες μινιμάραθον. Όχι. Θα είναι το μίνι, ξεκίνα από τα μίνι. Θα πάμε. Είναι αρχές Οκτωβρίου. Ωραία. Προλαβαίνουμε να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει. Εγώ βλέπω να καταλήγω στον τερματισμό τέλη Δεκεμβρίου. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, όχι. Εκεί θα είμαι. Περίμενα. Τι ημερομηνίες είναι για να δούμε αν μας βολεύουνε. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Σαββατοκύριακο πάρα πολύ. Μας βολεύει, θα πάμε. Να έρθουμε, να πούμε ότι είναι για καλό σκοπό πάντα. Σπέτσες μάραθον. Πάντα σπέτσες μάραθον. Δεν το συζητώ ότι γίνεται χαμός, βουλιάζουν οι σπέτσες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα πάμε και για τα ρακόμελα εκεί πέρα με τον Γιάννη. Μετά τους αγώνες. Και θα πάρεις μέρος. Μας στέλνει όλες. Θα πάρω. Περπατητό κάνει. Έχει, έχει. 5 χιλιόμετρα. Παιδί μου, θα πάμε μαζί. Θα πάρουμε τη Μαρίνα την Κουτορέλο που το διοργανώνει και θα πάμε μαζί. Πολύ ωραία. Σπέτσες μάραθον, ετοιμάσου εσύ. Μέσα είμαι εγώ κατευθείαν. Μην πετάς αετό. Να πούμε και πάλι συγχαρητήρια. Ο κόσμος στέλνει συνέχεια μηνύματα. Συγχαρητήρια για τα ρεκόρ και για τα μετάλλια. Καλή δύναμη. Σε περιμένουμε ξανά στην τηλεόραση. Ευχαριστώ. Ναι. Έχουμε το YouTube channel, το Dream Life Travel Around the World με την κοπέλα μου και ταξιδεύουμε όλο τον κόσμο. Την κοπέλα, μας πλήγωσες λίγο δάσκαλα, αλλά δεν πειράζει, θα το δούμε. Ωραία. Και ταξιδεύουμε τον κόσμο, κάνω όλα, ό,τι κάμερα, μοντάζ και τα λοιπά, τα κάνω μόνος μου. Θα πάρουμε να παίξουμε στιγμιότυπο, μας επιτρέπεις, άμα παίξουμε στιγμιότυπο στην εκπομπή. Ωραία. Χαρά μου. Λιάκο, θα μας δώσεις και εσύ λίγο χαρά. Θα δώσω χαρά με ένα δώρο που θα δώσει η Βιοκαρπέτ, γιατί δίνει 1.000 ευρώ σε έναν υπηρτυχερό, που για να τα κερδίσει και να τα διεκδικήσει πρέπει να στείλει μήνυμα open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999. Ή να τηλεφωνήσει τον ίδιο πενταψήφιο αριθμό, αφήνοντας τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο. Και έτσι η Βιοκαρπέτ δίνει 1.000 ευρώ σε έναν υπερτυχερό, αλλά τα δώρα δεν σταματάνε εκεί. Καθώς δίνει ένα δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Τώρα στη Βιοκαρπέτ, με κάθε χαλί μηχανής που αγοράζετε, σας κάνουν δώρο άλλο ένα. Καλοκαιρινές εκτόσεις Βιοκαρπέτ με 1 δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Ένα αγοράζετε, ένα σας κάνουν δώρο. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Απλώς επισκεφτείτε ένα από τα 40 καταστήματα Βιοκαρπέτ και διαλέξτε μέσα από την πλούσια συλλογή τα χαλιά που ταιριάζουν στο χώρο σας. Οπότε, όπως είπαμε, open κενό ονοματεπώνυμο στο 1499999 ή τηλεφωνείτε στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Λοιπόν, αφού τον αποχαιρετήσω, πες μου τι βίντεο θα παίξω αύριο από το κανάλι σου. Όποιο θέλεις. Ποιο διαλέγεις. Όποιο θέλεις. Είμαστε τα πρώτα 5 επεισόδια που έχω ανεβάσει. Είναι στην Καραϊβική, τώρα το επόμενο την Κυριακή είναι Λίμνο και ετοιμάζω και ένα καιναύπλιο. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω Καραϊβική να πάμε μετά στη Λίμνο. Έχουμε πιο ωραία εικόνα, σίγουρα. Θα τα δούμε. Γιατί θέλουμε να δούμε τον ταξιδιάρη, το Γιάννη με την κοπέλα. Δεν το συζητώ. Σε ευχαριστούμε τα μάλα. Πέρασε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Με τους τρελούς. Η πιο ωραία τρελή παρέα. Σας φιλούμε, φιλούμε εμείς για σας τον Γιάννη Δρυμωνάκο και εμείς πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε, έχουμε κατινάς, βγαίνουν οι λίμνες, βγαίνουν οι λίμνες. Τι λέμε τώρα εδώ στο καλοκαιρινό. Αχ, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου όταν βγήκε. Και λέμε το εξής. Ωραία. Μας έφυγε ο ένας ο πρωταθλητής. Ναι. Είχε να πάει και κολυμπήσει. Είχε να πάει να κολυμπήσει το παιδί. Να κάνει τα ρεκόρ του. Ναι. Να αφήσω με τη θέση έτσι κενή. Δεν το συζητώ. Και είπαμε, θα καλέσουμε ένα παιδί που. Ναι, και αυτό. Ντούκι το λες. Και όχι μόνο. Ξεκίνησε υπερντούκι. Και τώρα. Από Μπο μας έμεινε το ναι, κυρίες και κύριοι. Μαντινάδα είπες, μαντινάδα. Πώς είστε? Εγώ είμαι σαν τις μαμάδες που όταν αδυνατίζει το παιδί, γιατί παιδάκι μου, γιατί δεν έφαγες. Σε βλέπω, σε παρατηρώ. Ο Μπο με έχει σώσει μια φορά. Από τι? Ήμουνα στην Μύκονο. Και δεν έχω ειστήριο για να φύγω. Και είναι τρίμερο Αγίου Πνεύματος και γίνεται πανικός. Και τον βλέπω σαν να μπει λέω, «Μπο, δεν έχω ειστήριο». Και μου βρήκε εισιτήριο. Άσε, θα μπω εγώ. Μπο έχει τις λύσεις. Ο Μπο έχει τις λύσεις. Είναι ο Μπο ο άνθρωπός σου. Αυτό. Είναι πείμα της φύσεως αυτό το παιδί. Και εγώ τον λατρεύω, τον ξέρω πολλά χρόνια. Το Survivor τελικά... Έχει κάνει και απίστευτη δουλειά, δηλαδή το παρακολουθώ και σωματικά γυμναστική, το έχεις πάει σε άλλο level. Κάποια στιγμή που ψιλοέκανα μία κουβέντα, όχι επίσημη για το Survivor, το μόνο που σκεφτόμουν να λέω, καλέ, πιο αδυνατιστικό κέντρο και πιο... Δεν πάω εκεί να φέξω η γυναίκα. Όταν λες μια κουβέντα όχι επίσημη, πώς είναι επίσημη? Μου κάνανε χαβαλέ τύπου, επειδή έκανα ένα χιουμοριστικό στο Instagram και έκανα την παίκτρια του Survivor, μου λένε θα το σκεφτόσουν, πραγματικά ούτε θα το σκεφτόμουν, γιατί. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο η πείνα και καλά η πείνα. Πάντα. Και τα άλλα είναι τα δύσκολα νομίζω. Η πείνα συνηθίζεται. Συνηθίζεται γιατί δεν έχεις επιλογές. Δεν είναι ότι έχεις επιλογές και δεν μπορείς να πάρεις. Εσύ που έχεις θέμα με την καθαριότητα θα... Ναι, θα... Καλά, γιατί δύο μέρες είναι λίγο πιο δύσκολο. Εμείς που είμαστε γενικά έτσι λίγο πιο βρωμιάροι, δεν είχαμε πρόβλημα. Εμείς μας αγνωζόμαστε. Απλά ξέρεις τι έλεγα, ότι εντάξει, τρέχετε εκεί, κοπανιέστε στο στίβο. Πρέπει δηλαδή στον πανηγυρισμό να αγκαλιαστούμε. Έπρεπε από μακριά να κάνουμε. Μπράβο, δικαί μου. Όχι, συγχαρητήρια. Δηλαδή ο πανηγυρισμός ήταν λίγο Cambridge. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Αν μυρίζουν όλοι, δεν σου μυρίζει. Αυτό είναι μύθος. Όχι, λοιπόν, σε βάζω κανονικά παίχτη εδώ μέσα στην εκπομπή, γιατί εδώ ένα Survivor. Για πάμε, έχει επαθλό. Και πάμε να ξεκινήσουμε το κατινάζ. Βγάζω λίμα. Κωνσταντίνα, το κορίτσι. Μας έλειψες. Τι κάνετε? Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Βλέπω το δάκρυ σου, Ηλία, από τη συγκίνηση. Τι κάνετε? Είστε και με δύο αγαπημένους δικούς μου. Με μία δυναμία τον Μπο και με μία καλή μου φίλη την Νάνσυ. Καλημέρα και σε εσάς. Και στα λευκά βλέπετε εδώ τρελοκομείο. Είχαμε συνεννοηθεί. Είμαστε όλοι οι τρόφιμοι και ο γιατρός. Εγώ την κλείδωσα. Η διαφορά. Ο γιατρός και. Όχι, και ο δόκιμος για τρόφιμο. Και ο δόκιμος, γιατί θα έρθει και αυτός κοντά μας. Κορίτσι μου, τι μας φέρνεις? Σας έχω φρέσκα νέα. Σας έχω ένα αγαπημένο ζευγάρι, τον Κώστα Βουτσά με την Αλίκη Κατσαβού και το μικρό τους Φίβο. Που του συνάντησα χθες. Τι μωρό είναι αυτό, Παναγία? Παιδιά, είναι κούκλος. Τώρα, Κωνσταντίνα, πόσο είναι? 3. Είναι 3 ετών. Και θέλω να σας πω ότι μιλάει πολλές γλώσσες, όπως λέει ο κύριος Βουτσάς, γιατί μπαίνει μέσα στο ίντερνετ. Βλέπει όλα τα βιντεάκια και πολλά πράγματα τα λέει σε διάφορες γλώσσες. Αγγλικά, λέει μέχρι και κινέζικα. Ο 3. Το παιδί θαύμα. Το παιδί θαύμα. Κοίτα μορφιά. Και διάβασε και το σήμα του σταθμού μας, σας πληροφορώ. Για να τα δούμε, παρακαλώ. Για επαγγελματικά. Για την αγάπη που έχουν μεταξύ τους, για πάρα πολλά πράγματα. Για τα προσωπικά τους, αν ζηλεύει ένας τον άλλο. Θα δείτε, θα δείτε. Το θέλουμε. Τι λέει εδώ? Άπε! Κάθε φορά που σας βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, κύριε Κώστα. Μόλις εσάς, μ' αρέσετε πάρα πολύ όλοι. Τι κάνετε εδώ στην παραλία? Εγώ έχω το Φίβο εδώ και η γυναίκα μου. Εδώ είναι παιδική πλάζα. Γιατί είναι ριχά όλα αυτά. Ναι, έχετε δίκιο. Και πέρυσι τα παιδιά παίζουν και η γυναίκα μου είναι δίπλα, με παρακολουθεί, μπαίνει και αυτή στη θάλασσα. Εγώ δεν κάνω μπάνιο, βαριέμαι, δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα και να χωθώ μέσα στην άμμο. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Τι κάνετε? Θα φιληθούμε? Ω ναι. Πάντα. Και πώς είναι τώρα αυτή η ωραία ζωή? Είναι ευτυχία η ζωή. Μαθαίνω καινούργια πράγματα από το Φίβο και από τη γυναίκα μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. είναι μια καινούργια ζωή για μένα. Πώς είναι τώρα που μεγαλώνει, γιατί δεν έχει πάει και 3 χρονών. 3 χρονών και κάτι. Μιλάει. Ναι. Και ξέρεις κάτι, όλα τα λέει ξένα και πρέπει να μάθω ξένες γλώσσες ακόμα. Γιατί? Πώς το λέγαμε σήμερα τότε? Άντεντα. Την μπουλντόζα. Την μπουλντόζα τη λέει άντεντα. Και να μάθω εγώ την μπουλντόζα τη λέω άντεντα. Φαντάζομαι έχετε χάσει το λογαριασμό. Παιδιά, εγγόνια, δισέγγωνα. Έχετε τόσο μεγάλη οικογένεια. Δεν έχω χάσει λογαριασμό, εσά. Είναι πολύ ωραίο να έχεις εγγόνια, να έχεις παιδιά, να έχεις αυτά. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ζωή ευχάριστη. Και εμένα η ζωή μου ήταν γυναίκες και θέατρο. Και γυναίκες, όχι να μου φάνε τα λεφτά μου. Ζήσουμε μαζί ωραία και άμα δεν με ταιριάζαμε, χωρίζαμε απλά και ωραία. Κύριοι λόγοι που μπορεί να τσακωνόσασταν, ποιοι ήτανε? Οι κύριοι λόγοι ήταν η απιστία μου. Η απιστία. Τώρα όχι. Αλίκη πες. Τώρα είναι φρόνιμος. Εγώ δεν έχω λόγο τέτοιο να τσακωθώ. Εγώ δεν έχω λόγο να τσακωθώ. Πάντως γενικά... εντάξει, ναι, όλοι το ξέρουν ότι ήταν λίγο ζωηρός ο Κώστας. Εγώ τη γυναίκα μου την αγαπάω αληθινά. Και δέχομαι ό,τι και να μου κάνει και να μου πει. Και να με δίνει, θα το ευχαριστηθώ. Πρόκειται ποτέ να σε δίνω. Κακός δεν με δίνει, μου αρέσει το ξύλο. Τώρα σας ζηλεύει. Καθόλου. Όχι, δεν νομίζω. Δεν μου δίνει δικαιώματα. Εντάξει, αρρωστημένα πράγματα όχι. Τον ζηλεύω, ναι, αλλά όχι γιατί μου δίνει δικαίωμα. Απλά γιατί τον αγαπάω γι' αυτό. Και από έναν φόβο ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά κάποια στιγμή. Αυτό. Το δημοσίευμα είναι τόσο αστείο που έλεγε ότι το πρώην διαμέρισμα το οποίο νοικιάζαμε το αφήνει στη διαθήκη του ο Κώστας σε μένα. Το ενοικιαζόμενο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ήταν... βαριόταν πάρα πολύ ο δημοσιογράφος, δεν ήξερε τι να γράψει και έγραψε κάτι κουτουρού. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Εγώ στο ίντερνετ αμέσως το είδα ότι κυκλοφόρησε, αλλά είναι αστείο. Που δεν έχει καν διαθήκη, δηλαδή, και δεν χρειάζεται. Έχει ένα δίκιο. Εντάξει, να πω κάτι. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, άσχημο και ανατριχιαστικό. Δηλαδή, να έρχεται ένα ζευγάρι στη θέση να μιλάει για διαθήκες. Με ενζοήθους δύο ανθρώπους. Καλά, Κατερίνα, ο Κώστας τώρα είναι πιο παλιά καραβάνα, δεν υπάρχει. Δεν το συζητώ. Ξέρει και πού να δώσει σημασία. Εμένα μου αρέσει γιατί αυτό το ζευγάρι πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο, τους έχω ζήσει πολύ και είχε πει και η Αλίκη στο παρελθόν, είχαμε κάνει μια συνέντευξη, μου είχε πει ότι της έκανε το δώρο της ζωής της το να συνενέσει, στο να προχωρήσουν σε τόσες εξωματικές και σε τόση προσπάθεια για να φέρει στον κόσμο το Φίβο, γιατί και η Αλίκη το ήθελε πάρα πολύ, είχε ένα προηγούμενο ατυχή γάμο, έμεινε χήρα, δηλαδή η ζωή της θα είχε φέρει λίγο δύσκολα. Πόσο ωραίο όταν έρχεται η συγκυρία και βρίσκεις έναν άνθρωπο που δεν, για μένα δεν παίζει ρόλο καθόλου σε ποια στιγμή τη ζωή σου θα τον βρεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και απλά να αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Αχείο ήταν ο Κώστας. Να είναι, βέβαια, και η συντροφικότητα και πόσο πολύ την αγαπάει για να πει ότι ναι, θα προσπαθήσω και με αυτή τη γυναίκα να κάνω ένα παιδί. Και πόσο τυχερή που ήρθε αυτό το ποίημα στη ζωή τους. Ναι. Γλυκύτατο παιδάκι ο Φίβος. Ο οποίος είναι γλυκύτατος, πανέξυπνος. Νομίζω ότι είναι Βουτσάς Τζούνιορ, δεν το συζητώ. Ο Βουτσάς είναι χειρότερο παιδί από το Φίβο. Δηλαδή στο σπίτι γίνεται, είναι στα πατώματα και όλη την ημέρα παίζουν. Θέλω να σας πω ότι πολλοί θείασοι λένε για το πώς τους ξεκάνει κάθε φορά. Το ότι τελειώνει, ξέρω εγώ, η παράσταση είναι όλοι διαλυμένοι και λέει Βουτσάς, δεν θα πάμε σε καναμπάρ. Τι καθόμαστε. Είδες ότι όλα είναι ένας αριθμός, ρε παιδί μου. Τώρα τι ηλικίες και το τι. Η ζωντανιά και η όρεξη είναι από μέσα. Δηλαδή δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα πόσο το. Πρότυπο είναι ο Βουτσάς. Είναι πρότυπο Βουτσάς και. Κίνητρο για πολλούς ανθρώπους να ενεργοποιηθούν, να κάνουν πράγματα. Να κάνουμε, ρε παιδιά, έτσι πρέπει. Και νομίζω ότι ο κορυφαίος ζεν κομικ που πέρασε ποτέ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Μακράν. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκει δύναμη και μέσα από τη δουλειά. Συνεχίζει να κάνει πράγματα, Κωνσταντίνα, έτσι δεν είναι? Συνεχίζει να κάνει πάρα πολλά πράγματα και θέλω να σας πω ότι μας βάζει όλους κάτω με όλα αυτά που κάνει, γιατί εμείς δεν τα κάνουμε, αλήθεια σας λέω. Καλές συζητάσεις. Και θεατρικές παραστάσεις. Γράφει κι άλλα. Θα παίξει και στην ταινία του Άνθιμου. Κάνει πάρα πολλά πράγματα, δείτε. Είστε όλοι οικογενειακώς πολύ άσχολοι και ο Άνθιμος ετοιμάζει ταινία. Εσείς κάνετε και το θέατρο, θα παίξετε και στην ταινία. Δηλαδή, εγώ θα εκδώσω παραμύθι. Θα εκδώσω παραμύθι το χειμώνα. Θα σκηνοθετήσω 2 παραστάσεις και θα παίξω σε μία από τις παιδικές μου παραστάσεις με τη θεατρομάθεια. Η δουλειά είναι το παν. Αλλά δεν υπήρχαν φορές που είπατε κουράστηκα, ρε παιδί μου, θέλω να κάτσω. Άμα κάθομαι, κουράζομαι. Ναι. Μα τώρα που κάθομαι, α πει αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άντε πάλι, σε ξυπνά το πρωί, να ξυπνά σε 7 η ώρα το πρωί, να κάνω τα πράγματα μου τώρα. Άντε να διαβάσω, άντε να κάνω. Μου έχει πει αελίγη. Είναι της δράσης. Ο Κωστής είναι της δράσης. Άμα κάθεται, νιώθει κουρασμένος. Από ελληνικά ξέρεις. Λίγος, ελληνικός λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Oh, yes. Κούβεντος, μπράβο. Να ανεβάζω ένα έργο του Πλέσσα, πρίγκιψ Ντό. Του Πλέσσα, ένα παιδικό θέατρο με τη Φόνσου. Ένα πολύ ωραίο έργο. Με τον Μαυρί και τον Μαυρικιού, που είναι επιχειρηματίας, ένας Κύπριος, πολύ καλός άνθρωπος, δεν λέει το εγώ, έχει το εμείς. Αυτό δουλεύει πολύ ωραία. Εγώ σε όλη τη ζωή είχα το εμείς. Μαμά, για άκουβες εδώ. Άκου μαμά, ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα μη είπες, ναι. Άμα όμως μη είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, άκου, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Σε είχε τύχει όμως ποτέ, ακόμα και όνομα, να έχει παίξει μαζί σας και να έχει υπάρξει βεντέτα? Ναι. Μπορείτε να πείτε όνομα? Όχι. Όνομα δεν λέω, αλλά... Ζή. Ζή ή όχι? Νομίζω Ζή, ναι. Αλλά δεν είμαι. Μια-δυο φορές δεν πήγα να θέσει κοφή γιατί δεν θα σε πληρώσω. Και πηγαίναμε στα δικαστήρια και τελείωνε η ιστορία. Και τώρα ετοιμάζομαι να κάνουν και παράσταση βραδινή με το έργο του Καμπάνη Μακρύδη. Θα παίξει η γυναίκα μου, εγώ και ο Άνθιμος. Α, και ο Άνθιμος. Θα παίξει και ο Άνθιμος, ναι. Έχετε καταλάβει ότι είναι αυτόρμητος. Ο Άνθιμος ξέρετε τι ρόλο παίζει στην ταινία? Ένα καλόγυρο. Τον καλόγυρο. Έχει μεταμφιεστεί πάρα πολύ έντονα. Είχαν βγει πολλά δημοσιεύματα για να δεις. Δεν αναγνωρίζετε. Ναι, γιατί είχε βγάλει μια φωτογραφία που ήταν με τα μουσική και αυτά. Και μόνασε ο άνθρωπος Ανανιάδη. Ναι, αλλά δεν μόνασε τελικά. Δεν είναι το σπάτσα. Μ' άρεσε τόσο πολύ η ερώτηση, δηλαδή θα την κάνω ειλικρινά. Θα την κόψω αυτό το σημείο που λες Ζή. Μάλλον. Νομίζω, ναι. Γιατί ήθελα να πει μήπως καταλάβω ποιον εννοεί, αλλά δεν μου πήγε το μυαλό. Και αν δεν κάνω λάθος, είδαμε και μία φωτογράφηση με την Άννα Φόνσου. Την είχαμε δείξει εδώ πέρα με το. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε δείξει τις πρόβες που κάνουνε. Τι να πω, σίδερο στη μέση του ανθρώπου και να είναι καλά στην υγεία του, τον λατρεύουμε. Είναι ούτως ή άλλως legend, εν ζωή legend ο Κώστας Βουτσάς. Να χαίρεται την οικογένειά του, το παιδάκι του και να πραγματικά να συνεχίσει και να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το μυστικό. Να μην πάβεις να ονειρεύεσαι σε καμία ηλικία της ζωής σου. Βέβαια. Γιατί σου δίνει έναυσμα για παρακάτω. Ακριβώς. Τι άλλο μας φέρνεις, κορίτσι μου? Σας φέρνω λοιπόν τώρα, θα σας πάω κάπου τελείως διαφορετικά. Το θυμάστε το Power of Love στο Sky? Εντάξει, τι να θυμάμαι. Η πιο τέλεια ατάκα. Δεν μας είπε. Η πιο τέλεια ατάκα νομίζω από όλες ήταν που συζητούσαν δύο παιδιά, τα δύο αγόρια και λέει ο άλλος. Καλά, εσύ δεν μας είπες ότι σε signal. Να σήμα. Όμως, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Ότι είναι ο single που στέλνει σήμα ότι γουστάρει. Αυτός είναι ο signal. Και είναι παιδιά, θα με συγχωρέσετε. Power of Love δεν έχω δει ποτέ. Το Φίλιππο δεν τον ξέρω. Μπαίνω στα site και λένε ο τάδε με τον τάδε. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι οι άνθρωποι. Έχει χαρακτηριστικό μαλλί και δεν θα μιλήσω. Εγώ εδώ που έχω κάνει τη διατριβή μου, μην ανησυχείτε. Αεροβολολογός. Φυσικά. Πώς το πες αυτό? Ο Φίλιππος τώρα βλέπω ότι... Νάνσυ, θες να τον μάθεις? Όχι. Θα το μάθεις. Θα το μάθεις, δεν θες. Πίνω καφέ και μαθαίνω Φίλιππο. Αυτό το παιδί, δεν ξέρω, μου είχε κάνει πάντα, μου κάνει εντύπωση στο Power of Love σε σχέση με το πώς μίλαγε ελληνικά, τα ελληνικά του, πώς στοιχειοθετούσε το λόγο του. Και εντάξει, επειδή ήταν, ξέρεις, αντιμαχόμενος, θα έλεγα, οι πλευρές του Power of Love σε σχέση με τον Φίλιππο. Έχει πολύ έντονους τσακωμούς ο Φίλιππος στο παιχνίδι, γι' αυτό και αποχώρησε στους δύο πρώτους μήνες. Τον είχε βρει στο παιχνίδι, χώρισε με την Έλενα. Όχι, αλλά τον ξαναβρήκε τον έρωτα. Κωνσταντίνα, δεν πιστεύω να έχει πάρα πολλοί φανατικές θαυμάστρες και να με βρίζουν στο Instagram. Φυσικά και θα σε βρίζουν. Όχι, αλλά θα σου πω κάτι να ταραχτείς, Νάνσυ μου. Θα έρθει εδώ, κοντά μας, ανάμεσά μας, γιατί, για δες, γιατί. Τι φάση πετυχαίνει? Σε φάση που όλα πάνε κατευχήν, θέλω να πιστεύω... Και κύριοι μου, Πάμε βιοκαρπέτη. Πάμε βιοκαρπέτη, η οποία δίνει 1.000 ευρώ σε έναν υπερτυχερό που θα πάρει το κινητό του και θα στείλει μήνυμα Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή θα τηλεφωνήσει στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Αλλά βέβαια τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, καθώς η βιοκαρπέτη δίνει και ένα δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Τώρα στη βιοκαρπέτ, με κάθε χαλή μηχανής που αγοράζετε, σας κάνουν δώρο άλλο ένα. Καλοκαιρινές εκτόσεις στη βιοκαρπέτ με 1 συν 1 δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Ένα αγοράζετε και ένα σας κάνουμε δώρο. Πάρτε το πάλι. Αλλά τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό, να επισκεφτείτε ένα από τα 40 καταστήματα της βιοκαρπέτ και να κερδίσει πάλι ο Κώστης. Γενικά, εμένα, επειδή είμαι πολύ φαν αυτών των show, μου αρέσουν τα μουσικά στο talent show. Πιστεύω ότι του χρόνου θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Και παρά το γεγονός ότι είναι όλα μουσικά, δηλαδή ψάχνεις αυτή μια φωνή, είναι όλα διαφορετικά και έχουν κάτι ξεχωριστό. Και παιδιά, υπάρχει δεν ποικιλία, ξέρω, ναι, αν βλέπετε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν στερεύει από φωνές. Το είχα ακούσει σε μια συναυλία. Έχει πολλά ταλέντα η Ελλάδα. Το είχε πει η Ελένη Βιτάλη ότι η χώρα αυτή βγάζει ήρωες και τραγουδιστές. Και είμαστε η μόνη χώρα η οποία από κάτω ακούει τον κόσμο να τραγουδάει και θέλει να το προσυπογράψει αυτό. Και έχουμε μουσικότητα. Δεν τραγουδάει σωστά ο κόσμος από κάτω στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Οπότε, παιδιά μου. Μην ακούς εμάς, μην πάρεις παράδειγμα εμένα. Πολλές φορές τραγουδάνε και καλύτερα από τον τραγουδιστή. Αλλά αυτό είναι μια άλλη. Μερικές φορές τραγουδάνε και καλύτερα από τον τραγουδιστή. Τέλειο. Να σας πάω τώρα και σε ένα άλλο τηλεοπτικό. Βεβαίως. Σε ένα περίεργο θεματάκι. Λοιπόν, θα του χωριού μας, θα του χωριού μας. Ναι. Θέλω τη βοήθειά σας όμως, διότι θα φωτογραφίσω κιόλας. Πριν από λίγο καιρό. Είδαμε ότι αποχώρησε ως τη λίστα της Φαίη Σκορδά ο Βαγγέλης ο Ζάχος. Πολλά χρόνια συνεργασία ο Βαγγέλης ο Ζάχος με τη Φαίη Σκορδά. Από την πρώτη μέρα που έρθει η Φαίη στην Αθήνα. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα από το 12, Νάνσυ. Ποιο 12, παιδί, το 12. Το 12 είχε φύγει όμως κάποια στιγμή, σωστά. Όχι. Νομίζω είχε φύγει κάποια στιγμή ο Βαγγέλης και είχε ξαναγυρίσει. Έχω βγάλει είμαι στο κομμωτήριο αυτή τη στιγμή. Έχεις κάτι μάλλον. Έχω βάλει και την καούκα που μου ζεσταίνει το σεσουάρ και λέω είναι, δεν είναι. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι αποχώρησε ο Βαγγέλης ο Ζάχος. Να σας πω ότι διατηρεί άψογες σχέσεις με τη Φαίη Σκορδά. Ήταν άλλοι λόγοι, τέλος πάντων, που τον έκαναν να φύγει. Να σας πω ότι τον έχει ήδη κλείσει σε έναν παρουσιαστή, σε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, ενός άλλου. Ναι. Σε έναν άνθρωπο που κρατάει τα ηνία. Σε ένα παρουσιαστή έχει κλείσει. Σε έναν άνθρωπο που κρατάει τα ηνία άλλη εκπομπή. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Και η Φαίη τον έχει στηρίξει πάρα πολύ. Το Βαγγέλη και ο Βαγγέλη. Δηλαδή έχουμε μια πάρα πολύ. Βεβαίως, είπαμε μέχρι σήμερα την αδέλφια με τη Φαίη Σκορδά. Το είπαμε εξ αρχής να μην δημιουργηθεί εντυπώσεις. Άλλοι ήταν οι λόγοι. Οι επαγγελματικές σταματάνε, ξεκινάνε και όπως βλέπετε στην τηλεόραση, ειδικά στην ελληνική τηλεόραση, εδώ στην Ψωροκόστενα, τα πράγματα ανακυκλώνονται. Οι ανθρώπινες σχέσεις σίγουρα παραμένουν. Μπορεί ο κόσμος να αρέσει και το ότι. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Αλλά. Αν έχεις διατηρήσει μια. Αν είσαι από το 2006, τώρα τα παιδιά, εγώ τα ξέρω, είναι κολλητή. Και ρωτώ, διακόπτω το ευχάριστο κλίμα. Εσύ, κούκλα μου, τι γίνεται εδώ με την εκπομπή? Με τη Φαίη είμαστε φίλες πιο πριν από τον Βαγγέλη Ζάχο. Από το 5. Κέρδισες. Και η εκπομπή, αλλάξτε κάτω, πάμε πακέτο. Και βγαίνει η Φαίη. Κέρδισες. Σε περιμένει μετά. Σε περιμένει μετά, αλλά σε περιμένει. Καφέ να μην πιούμε, λείπω 2 μήνες από την Αθήνα. Ωραία. Και καλά στο σπίτι. Το τηλεοπτικό σπίτι, λέω εγώ. Τι. Καλησπέρα. Όλα καλά. Κοίταξε, θα σου πω για να μην το πολύ μακρηγορούμε και το αναλύουμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Συζητάμε για να είμαι στη Φαίη. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Απλά δεν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν μιλάμε με τη Φαίη προφανώς. Τώρα λέμε τη Φαίη, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Απλά θέλω λίγο. Θεωρώ ότι σε αυτές τις σχέσεις πρέπει να υπάρχει ένα όριο πολύ ξεκάθαρο για να μην αλλοιωθούν οι σχέσεις. Γιατί όταν είσαι φιλική. Προτιμώ να έχω μια πάρα πολύ υγιή σχέση που έχω με μια φίλη μου τόσα χρόνια. Παρά να μπλακούν. Είναι προτεραιότητα η φιλία. Να σας ξεκαθαρίσω μόνο κάτι. Ναι. Το μπέρδεμα είναι το εξής. Ότι εκεί που πάει ο Βαγγέλης ο Ζάχος. Το μπέρδεμα είναι το εξής και είναι μπροστά. Η Νάνσυ. Εγώ θα σας τα πω για την Νάνσυ όλα τώρα. Λοιπόν, είναι το εξής ότι ο Βαγγέλης ο Ζάχος πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο που κρατάει τα ενιαία της εκπομπής. Αλλά μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει τέλος πάντων τη θέση αυτή να την έχει μία έτσι φίλη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι. Άρα τίθεται το εξής πρόβλημα, ότι μάλλον υπήρξε κάποιο. Γιατί δεν θα τον αναλάβει φέτος, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο. Μήπως έχει προκύψει κάτι. Ναι. Δηλαδή, Είναι λίγο έτσι μπερδεμένο να το πω. Μιλάς με γρίφους γερόντις. Αλλά ναι, μπορεί και να. Και έτσι θα σας αφήσω. Απλά θα σας αποκαλύψω ότι τη θέση του Βαγγέλη Ζάχου στον Αντένα θα πάρει η Ειρήνη Βάσου. Η κοπέλα η οποία μέχρι πρότινος ακριβώς έδινε και τα παιδιά και τους συνεργάτες της Φαίης και τώρα θα δίνει τη Φαίη Σκορδά. Αλλά που μου το έπες να μην την πάρω για τον χρόνο την Ειρήνη. Ξεκαθαρίσαμε, παιδιά, τα αντίστοιχά μας, τα τηλεοπτικά μας, τα όλα μας. Είσαι ήρεμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλάκα-πλάκα θα συμμετείχες ποτέ σε εκπομπή? Σαν, με το κομμάτι, ξέρεις, το κομμάτι του συμπαρουσιαστή, του παρουσιαστή, της μιας στήλης. Αν υπήρχε κάτι το οποίο είχε ενδιαφέρον και μπορώ να τα αποξέρθω, θα το έκανα. Τι θα σε ενδιαφέρει, ας πούμε, περισσότερο? Να είναι μουσική, να έχει πλάκα, να έχει κάτι κοντά μου δηλαδή. Κάτι κοντά σου, δηλαδή να παρουσιάσει τον Jay-Z και τέτοια. Καλός κι αυτός. Όχι, γιατί να πω ότι ο Μπο είναι ο άνθρωπος που ακούει και Στελιοκαζαντζίδη και Jay-Z. Είσαι σαν και εμένα. Η μουσική δεν τελειώνει πουθενά. Τα υπόλοιπα είναι κομπλεξικές ταμπέλες, οι οποίες απλά θέλουμε να είμαστε εδώ, εκεί, αριστερά, δεξιά. Τώρα αυτή η μόδα Μπο με τους τράπερς και όλο αυτό που ανεβαίνει. Πιστεύεις ότι είναι παροδικό? Γιατί τώρα έχουμε μάθει όλοι τον Simboy, τον FY, τον έναν, τον. Το κάνανε, ναι, παιδιά. Είναι παγκόσμιο. Γίνεται χαμός. Και σε πολύ μικρές ηλικίες. Ναι, ναι. Το τραπ είναι όντως παγκόσμιο κύμα. Παρασέρνει τα πάντα. Πάρα πολύ μεγάλο κύμα, πολύ δυνατό. Καλό είναι που υπάρχει. Είναι μια νέα εξέλιξη της μουσικής. Και θα δούμε πόσο θα αντέξει, πόσο θα κρατήσει, πόσο καλό θα κάνει, πόσο κακό. Θα ντουετάρεις εσύ με κάτι, γιατί εσύ ούτως ή άλλως ντουετάρεις τέλεια. Και με λαϊκούς και με. Ντουετάρεις δηλαδή. Ντουετάρεις, βέβαια. Σ' άρεσε το ντουετάρεις. Γαργαλήθηκε το αγόρι. Κοίτα, θα σου πω. Εγώ αυτό που κάνω, αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν είναι όλα για όλους καταρχήν και να μην παρασυρώμαστε από τις νέες μόδες. Δηλαδή, τώρα να έκανα εγώ κάτι αντίστοιχο αυτό που κάνουν τα παιδιά θα ήταν λίγο αστείο. Εγώ κάνω αυτό που κάνω. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό όσο καλύτερα μπορώ, με ωραίες συμμετοχές. Όχι, εγώ το λέω ξέρεις και συνδυαστικά σε τραγούδια. Ότι μπορεί ένα τραγούδι να συνδυάζει και το τραπ και πιο μελωδική γραμμή. Έτσι είναι ωραίο να προχωράς και να κάνεις καινούρια πράγματα, γιατί η μουσική είναι. Οπότε δεν είσαι από αυτούς που λένε «Ω, κατάρα, ο Συμπόη, ο FY, ο Υποχθόνιος». Μια χαρά, πολύ καλά. Κοίταξε, καμιά φορά χρειάζονται όλα για να ξεχωρίζουν και τα καλύτερα. Εγώ θυμίζω πάντα στον κόσμο ότι στα 80's χορεύαμε έκσταση εξτανό και οι δικοί μας γονείς μας λέγανε «Τι είναι αυτά που ακούτε?» Η κάθε εποχή έχει τη μόδα της, μουσικά. Και πρέπει όλοι να προσπαθούμε να κατανοούμε αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Τα ροκ, τα σκληρά, αυτά που λέγαμε του διαόλου και του αυτό. Εγώ ήμουν αυτή. Το σωστό είναι να όλα τα είδη να υπάρχουν, να εξελίσσονται και εξάλλου ο κόσμος επιλέγει την ακούσει. Ωραία, να πω κάτι. Επειδή χτες είχαμε αφήσει μία πορεία, Μάρτζη, αναφέραμε χτες ότι έκανε το γάμο της η Έλενα Ράπτη. Α, ναι. Πολύ ήσυχα, χωρίς. Σήκωσε ίδια μία φωτογραφία, κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα και λέγαμε πόσο. Ωραίο. Είναι respect και όλο αυτό, έτσι. Να ξέρετε, με το σταγονόμετρο της μαθαίνουμε τις πληροφορίες και όντως χθες είδες που είπαμε τα ευχάριστα. Πολύ ωραίο λοιπόν, και αυτό, αν δεν επιλέγεις. Ναι, βγήκανε στη δημοσιότητα κάποια έτσι, στοιχεία για το γαμπρό. Λοιπόν, ποιος τα παραπολιτικά. Αυτή είναι η ερώτηση. Ποιος είναι ο γαμπρός? Γιατί είχαμε την περιέργεια. Εδώ σας θέλω. Ποιος είναι? Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα παραπολιτικά, κούκλος είναι και ο γαμπρός. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπολιτικά, βγήκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία. Ποιος είναι ο άντρας της Έλληνας Ράπτη? Καταρχήν λέγεται. Να το. Είναι πολύ ευχαριστημένη. Εγκρίνουμε, καλά. Εγκρίνουμε. Μπάλας είναι το όνομά του και εργάζεται στην προσωπική ασφάλεια της κυρίας Έλληνας Ράπτη σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Και να σας πω ότι ο γάμος έγινε 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Και βγήκε χτες. Το έβγαλε η Έλενα όποτε ήθελε αυτή. Απόδειξε ότι άμα θες να κρύψεις κάτι ακόμα και τόσο σημαντικό. Σύμφωνα. Και είσαι Έλενα Ράπτη, κρύβεται. Νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται ο σωματοφύλακας. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Δεν πλησίασαν πολύ γιατί ξέρετε. Γι' αυτό κιόλας να σας πω ότι στη φωτογραφία που ανέβασε έλεγε εδώ και καιρό. Ναι, και μάλιστα με 10 άτομα καλεσμένους, παιδιά. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε για την περίοδο των εκλογών. Που θα μπορούσε να το βγάλει τότε και να γίνει boom. Πολύ σωστό, ναι. Αλλά ήταν έντονη η περίοδος και τότε. Ήταν έντονη η περίοδος και τότε. Βέβαια, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει το γάμο επί τούτου και να γίνει χαμός με κάμερες, φωτογράφους κτλ. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος, όντως είναι στην ασφαλειά της και νομίζω ότι γνωρίζονται πολλά χρόνια. Ήταν αυτό που λέμε και προέκυψε. Ναι, είναι και αυτή ωραία η ερώτηση. Πολύ ωραία. Όχι μόνο η κεραυνοβολή, γιατί γνωρίζεις τον άλλο, το μαθαίνεις και μετά προχωράς. Και στα καλά και στα κακά. Και όταν είσαι ένας άνθρωπος που βεβαίως. Εσύ έτσι τον ονειρεύεσαι το πράγμα. Βλέπω που μετράς με τα δαχτυλάκια. Είσαι πολύ καλό. Είσαι σε καλό δρόμο. Πάρα στερεοφωνικά. Ντουέτο. Έχει κάνει ένα γάμο στο παρελθόν, τα έχει πει. Ωραία. Εδώ υπάρχουν. Να σου πω, είμαστε διάφορες. Θα το παντρέψουμε και το πούμε το ζόρι. Λοιπόν, να κλείσουμε με το Χρυσπάκι. Με το Χρυσπάκι, το οποίο το Χρυσπάκι είναι στα καλύτερά του. Ετοιμάζει φοβερά πράγματα. Είδαμε χθες κάποια πράγματα και δεν είδαμε το κομμάτι του επαγγελματικού. Έρχεται ντουέτο και βασικά έρχεται ντουέτο στη νυχτερινή ζωή και φυσικά θεατρικά που τα σπάνε. Για να δούμε. Έχεις τρελαθεί, σου λέω. Έχεις τρελαθεί. Να πω εγώ τώρα ότι σε βλέπω πάρα πολύ ανανεωμένη και πάρα πολύ όμορφη. Δεν μπορώ να μην το πω έτσι. Έχω να συναντήσω βέβαια 2-3 χρονάκια, αλλά είσαι πανέμορφη. Τώρα θα με συναντάς συνέχεια, γιατί από 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάω στο Ποσειδόνιο μαζί με τον Μάκη Δημάκη και έχει φτιαχτεί ένα άκρος διασκεδαστικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα γίνει το στέκι του χειμώνα για άλλη μια φορά του Ποσειδόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήμασταν η επιλογή του κυρίου Κοντόπουλου. Ετοιμάζεσαι να παίξεις πρώτη φορά σε παράσταση, στο χιτήριο. Εγώ θα βρίσκομαι και σε παράσταση, σε παιδική παράσταση όμως. Με κέρδισε πάρα πολύ το κείμενο της Βάσης της Αργέντη. Και εκτός από κείμενο έχει και πάρα πολύ τραγούδι. Είναι του Ανδρέα του Καρανίκα η μουσική και νομίζω ότι αυτό το δίδυμο έχει πάρα πολλά να δείξει. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να ξαναγυρνάς. Όταν θα ξεκινήσεις παραστάσεις μάλλον, θα μπεις να κοιτάξεις, να δεις τι θα γράψει ο κόσμος, θα γράψει κάποιος κριτικός τέχνης. Γενικότερα δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω ούτε για τη δουλειά μου και δεν θα το κάνω ούτε για το θέατρο. Ως άμυνα. Όχι ως άμυνα. Νομίζω ότι αυτά που πρέπει να ακούσω και πρέπει να μάθω θα έρθουν ούτως ή άλλως στα αυτιά μου. Μόνο ότι μάθεις. Δηλαδή, αν γράφουν η Χρήσπα, έβρισε τον τάδε και δεν στο έχει πει κανένας. Δεν θα το μάθω ποτέ. Και θα με βρίζει ο τάδε χωρίς να ξέρω γιατί. Είναι απλό. Δεν θα το μάθω ποτέ. Και νομίζω ότι το να ακούς μόνο καλά πράγματα δεν σε κάνει να εξελίσσεσαι στη δουλειά σου. Πορεύεσαι με λάθος βάσεις. Οπότε, όταν κάνεις κάτι λάθος και σου το χτυπάνε, το λύνεις και πας παρακάτω. Σου λέω, έχεις τρελαθεί. Το κορίτσι μας το γλυκό το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφο το καρέ το μαλάκι μας, που το κούρεψε το μαλάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Μια κούκλα. Μαρτζού, σε αποχαιρετούμε προς το παρόν. Βεβαίως. Γιατί εδώ καλοκαίρι να πατάμε κουμπιά, εμφανίζεσαι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάμε λίγο διαφημισούλες, σας φέραν τους καφέδες. Βεβαίως. Τώρα θα γίνει το κατινάζ που ξέρεις, που σβήνει το φως. Να γίνει εδώ πέρα ο χαμός του κυρίου. Χαμηλώνουν τα φώτα και ανεβαίνουν τα δώρα, γιατί δίνει η Βιοκαρπέτ 1.000 ευρώ σε έναν υπερτυχερό. Για να τα διεκδικήσει όμως πρέπει να στείλει μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή να τηλεφωνήσει στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Και τα δώρα από τη Βιοκαρπέτ δεν τελειώνουν εδώ, γιατί με κάθε χαλή, μηχανή σας δίνει δώρο άλλο ένα. Τώρα στη Βιοκαρπέτ, με κάθε χαλή μηχανής που αγοράζετε, σας κάνουν δώρο άλλο ένα, καλοκαιρινές εκπτώσεις, με 1-1 δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Απλώς επισκεφτείτε ένα από τα 40 καταστήματα Βιοκαρπέτ και διαλέξτε μέσα από την πλούσια συλλογή τα χαλιά που ταιριάζουν στο χώρο σας. Οπότε πάρτε το κινητό, στείλτε open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή τηλεφωνήστε στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Και με αυτό το μήνυμα ή τηλέφωνο διεκδικείται και το τεράστιο δώρο του Open, το νέο Polo Treadline, 1.000 κυβικά και 80 άλογα, με συστήματα για την δικιά σας ασφάλεια αλλά και τον γύρο σας. Οπότε, Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή τηλεφωνείτε στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Φεύγομαι για διαφημίσεις και γυρίζοντας, ζαπάρουμε ανελέητα. Είμαστε η μόνη εκπομπή που ψάχνουμε γύρω-γύρω να δούμε τι παίζει. Και αν παίζει πολλές φορές. Θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Φαντάζεσαι και να παίζει κάτι που μας ενδιαφέρει περισσότερο και να παίρνουμε απειλητικά τηλέφωνα. Κόψτε το! Εδώ στο καλοκαιρινό, τη τρέλα δεν σταματά. Πήγαμε! Από τα μάνια, από τα μάνια. Γιατί φοράμε μεν μπλούζα Rolling Stones. Είχα πετύχει, παιδιά, μια πολύ ωραία κοπέλα και φοράγε μπλούζα ACDC. Της λέω ACDC και μου λέει όχι, από ένα μαγαζί στην Ερμού. Και λέω εντάξει. Οπότε Καλά είμαστε κι εμείς εδώ. Μην ανησυχείτε, ντομάρια. Λοιπόν, πάμε να ζαπάρουμε ανελέητα. Zapping not. Not. Ξεκινήσουμε. Στο ρίξα απότομα, αγόρι μου, πάνω, τι έπαθε. Α, ξεκινάμε με ποιότητα. Βεβαίως και ξεκινάμε. Παρακαλώ, έρτε 1. Γιώργος Τρυπασόπουλος, my favorite. Σε μια εκκλησία στην Άξο. Στο πλαίσιο των εργασιών βρέθηκε ένα θησαυράριο, δηλαδή ένα αγκείο κεραμικό το οποίο είχε μέσα κάπου στην Άξο, αρχαιολογικά, πολύ μ' αρέσει. Αυτή η εκπομπή που κάνει ο Γιώργος είναι multi-culti ενδιαφέροντος. Την έχετε παρακολουθήσει στην ΕΡΤ. Εγώ είμαι φανατική Γιώργου Τρυπασόπουλου. Είναι αυτό που λένε ποιον έχεις απέναντι, Κατερίνα, στο πρωινό, τον Τρυπασόπουλο. Κάπως ανεβαίνω κι εγώ λιγάκι, ανεβαίνω σκάλες. Λοιπόν, παρουσιάζει αυτή εδώ την εκπομπή, έχει και οικολογικό ενδιαφέρον. Τώρα η κυρία κάτι λέει, δεν ξέρω και το όνομα της κυρίας, δεν το γράφει, Λάθος. Κάτι αρχαιολογικό είναι. Αλλά κάτι αρχαιολογικό λέει για την Άξο. Να πάτε στην Άξο να δείτε και τα αρχαιολογικά. Όχι μόνο στα μπάρς που πάτε και πίνετε τα σφινάκια, αλητίες. Και ξαφνικά 400 ετών. Δεν τρώτε πατάτες. Φεύγω και τρώτε πατάτες. Έλα, ζαπαρέτο. Όπα, να είμαστε. Βουλή. Α, ένα σημειωματάριο περπατάει. They say children. Paper. Α, φόβος. Α, είναι κοινωνικό το μήνυμα, παιδιά, για στα παιδιά. Φόβος, θυμός, λύπηση. Είναι για το bullying. Τα παιδάκια. Καταφέρεις όλες τις προκαταλήψεις που έχεις διδαχθεί. Ναι, είναι κοινωνικό μήνυμα για το... Ποιο είναι το κανάλι της Βουλής? Επειδή είδα άλλη μία περίπτωση στο Twitter προχτές σε σχέση με την Αμερική και το bullying, και στο πόσο δύσκολη είναι πραγματικά η ενηλικίωση για τα παιδιά. Πολύ προσοχή, πάντα μιλάμε. Τώρα πια έχουμε φτάσει σε μια εποχή που μπορούμε να τα λέμε. Και μην νομίζετε, γιατί άκουγα και μια συνέντευξη του Ηλία που έλεγε ότι πιο πικρός δεν ήσουν τόσο σωματώδης, ήσουν αυτό που φαντάζεστε ότι όλοι εξελίχθηκαν και ότι ήμασταν όλοι χάοι από τα παιδικά μας χρόνια και ότι δεν δεχτήκαμε κι εμείς bullying ή δεν περάσαμε δύσκολα, μην το έχετε στο μυαλό σας. Οι μεγαλύτεροι stars του πλανήτη ήταν άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν bullying σε μικρή ηλικία. Πάντα μιλάμε και δεν λέμε bullying, εκφοβισμός. Δεν αφήνουμε κανένα να μας εκφοβίζει, γιατί χειρότερο συνέστημα από το φόβο δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αν δεν είναι ο γονιός, είναι κάποιος μεγάλος, κάποιος που εμπιστευόμαστε, ο θείος, ένας φίλος μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Γιατί? Έτσι. Γιατί είμαστε εμείς. Έτσι. Νάτι, άντε πάλι συγγενείς. Να φύγει παρακαλώ. Αγροτικά, αυτό άντε, το θέλω. Γιατί είμαι και από τη Θήβα. Να ζήσει η κοπαίδα. Λοιπόν, για δω τι θα πει. Στην αγροτική μας ενημέρωση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Στάνκογλου, γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Το Γιάννη το Στάνκογλου τι τον έχει όμως? Καλησπέρα σας, κύριε Στάνκογλου. Να ακούμε τι θα πει ο κύριος Στάνκογλου. Εκδώσατε ένα δελτίο, το δεύτερο σε σειρά, προειδοποιήσεων που απευθύνεται στους βάμβακοπαραγωγούς με στόχο δηλαδή την έγκαιρη και την αποτελεσματική προστασία των φυτιών τους. Βεβαίως. Τι ακριβώς διαπιστώσατε, γιατί προβήκατε σε αυτή την κίνηση? Τι συνέβη στο βαμβάκι? Έχουμε στήσει ένα δίκτυο 15 περίπου φερομονικών παγίδων σε όλη την περιοχή ευθύνης της διεύθυνσής μας. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Αύξηση σε συλλήψεις πράσινου σκουλικιού. Βλέπω αστυνόμους στα χωράφια έτσι και του λέει είσαι το πράσινο σκουλίκι μέσα, ρε κερατά. Μην κουνηθείς. Συλλαμβάνεσαι. Ό,τι έχεις να πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. CSI στο πράσινο σκουλίκι, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Τελειώσαμε. Συλλήψεις. Λοιπόν, επειδή είμαι και από την Θήβα και στην Κοπαίδα, έχουμε πολύ μπαμπάκι. Πολύ προσοχή στους βαμβακοπαραγωγούς. Το παίξαμε εδώ από τα Θράκη Νέτ, από ό,τι βλέπω, έτσι. Μην ανησυχείτε, έχει βγει η αστυνομία σκουλικιού, δεν θα μείνει κανένας. Θα τους συλλάβουν όλους. Πάμε για Ιόνιο TV. Δεν αποχωρίζεται εύκολα ο κόσμος στις γαλαζοπράσινες παραλίες της Ελαφωνίσου. Α, είναι ο φίλος μας που κάνει τα ρεπορτάζ, Ωρες στη Ελαφωνίσου. Φόρτσα Νάπολη, Νταλα Γκρέσια. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να με σώσεις. Και εγώ το ίδιο ελπίζω. Ορίστε. Ο φίλος μου αγαπημένος, θυμίστε μου το όνομα, λακωνίζει να αφιέρωμα στην Ελαφώνισο της καρδιάς μας. Είναι ο μόνος άνθρωπος, είδατε, που πήγε κατευθείαν στα βαγοσόστρα και είπε αν πληγώ θα με σώσεις. Καλύτερα όχι. Κύριε Βαγοσόστρα, είπε καλύτερα όχι. Ελαφωνισάρα, φέτος δοκιμάστηκε η Ελαφώνισος με τις φωτιές. Δεν πτωήθηκε, βεβαίως δεν πτωήθηκε, γιατί ο κόσμος συνεχίζει και πηγαίνει. Πολύ προσοχή, παιδιά, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Τι ωραίες παραλίες έχει. Δεν υπάρχει εκεί ο Σίμος, η παραλία είναι καταπληκτικά. Πάνω στον δεν περνάει άσχημο ρεπόρτερ, να τα πούμε κι αυτά. Παρουσιαστής είναι, Κατερίνα, μου κάνει κουμπί. Το λακωνίζει. Το λακωνίζει. Το λακωνίζιν δεν του έχει πάει άσχημα του ανθρώπου. Δεν είναι ότι δηλαδή περνάει άσχημα με εκεί, με τα κορίτσια, με τα μπικίνια και να και τα γλέντια. Φεύγουμε από Ελαφώνησο, που πάμε. Στον beach volley. Των δεύτερων μεσογειακών παράκτιων αγώνων σε σχέση με εκείνους της πρώτης διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε το 2015 στην Πεσκάρα. Όταν στις 20 Οκτωβρίου του 2012 στη Μερσίνη της Τουρκίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ αποφάσισε την θέση της νέας διοργάνωσης. Πρώτον πυλών, η δεύτερη μεσογειακή παράκτη αγώνες με διπλάσιο ποσοστό συμμετοχής. Αυτό τώρα πώς παίζεται, Ηλία? Αυτό είναι... Δεν το ξάδει στην άμμο να γίνεται αυτό. Είναι ένα κλασικό παιχνίδι. Χάντμπολ είναι, αλλά είναι στην άμμο. Το έχω ξαναδεί στην άμμο. Ωραίο. Πάρτε τον Αϊβάζη. Καταλάβατε. Πάρτε το Γιάννη Αϊβάζη να μας το εξηγήσει. Είναι παράκτιοι αγώνες. Βλέπω ότι το παιχνίδι δεν το παρατηρήσετε καθόλου. Ακολουθείτε τα μαύρα μαγιό. Πώς είναι το βόλεϊ και το pitch volley? Τα γκολ βλέπουμε. Τα γκολ. Απλούστατο. Απλούστατο, πραγματικά. Πολύ δηλαδή. Αυτό ήθελα να το πω κι εγώ, ότι βλέπω μόνο μαύρα μαγιουδάκια από κάτω. Πώς ξεχωρίζεται η παίκτρια? Από τα κίτρινα και τα ροζ. Και ποιος κοιτάει τα κίτρινα και τα ροζ? Δεν νομίζω να. Ούτε που θα προσέξει. Ήτανε το μαύρο 1 και επιτέθηκε στο μαύρο 2. Κάπως έτσι το περιγράφεται. Ελλάδα, Ελλάδα παίζει. Να πούμε ότι αυτό το άθλημα κάνει από τα πιο ωραία σώματα, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Και μπράβο και συγχαρητήρια στα κορίτσια που αγωνίζονται και υδρώνουν τη φανέλα. Α, έχει και αγόρια. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Και 14 χάλκινα. Εντάξει, αλλάξτε το θέμα για τον Ηλία. Ωραία, έλα, φεύγουμε από εδώ. Φοράνε μαύρες βερμούδες, δεν μας αρέσει. Τώρα δεν μας νοιάζει, αλλάξτε. Εδώ τι είναι? Πάτε μάτια ψάρια. Έλα, έλα, και λίγο Θεσσαλονίκη να δούμε, φτάνει. Δεν το βρίσκουμε σε πολύ μεγάλο πληθυσμό στην Ελλάδα. Βάλτε λίγο ελάχιστα άτομα στις περιοχές της Υπήρου. Ναι. Ο ξύριγχος είναι το πρόδρομο ψάρι που υπήρξε όλο τον Ιππολίνο. Είναι το ψάρι που βγαίνει το χαβιάρι. Βεβαίως. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά, είμαστε φτωχοί. Δεν πειράζει, θα σας τα πω εγώ που δεν είναι τα τρώμε. Μέχρι τόνο έχουμε φτάσει εμείς. Μέχρι εκεί αντέχει τσέκου μας. Γιατί ο τόνος ελευθέρας είναι ευθυνός, νομίζεις, Ηλία μου. Το μουσικό τόνο, εντάξει, κονσέρβα. Ωραία, εδώ παρατηρούμε τον οξύριγχο, δεν το λες και όμορφο. Ναι, και κάπως σαν καρχαρία το βλέπω. Δηλαδή, αν το συναντήσει στη θάλασσα, δεν θα κάτσει να του μιλήσω. Γεια σας, οξύριγχος. Να τα λέμε και αυτά. Καρχαριώνει. Να φύγει, παρακαλώ, Καρχαρίας. Αν και εγώ τους αγαπώ. Τρία φύγαμε και πάμε πού? Κοζάνη TV. Το Λεμαΐδα. 0 αρχή και τέλος. Αρχή και τέλος. Ονομάστηκε η νέα ταινία του σκηνοθέτη και δημιουργού ταινιών Φάνη το Ψαχαλίδι από την Πτολεμαΐδα. Το φιλμ ολοκληρώθηκε στα μέσα του Αυγούστου, ήδη όμως τα απαραίτητα τρέιλερ και το υλικό έφυγαν. Να το δούμε, παιδιά. 0 χωρίς αρχή και τέλος. Δεν τη βλέπω ότι θα είναι κομμωδία, αλλά κάτι έχει κάνει καλή δουλειά ο άνθρωπος. Για να δω. Γύρω από την σύγχρονη ασθένεια, να το πω, την κατάθλιψη γενικότερα, με τη θλίψη και τα. Ίσως τα προστάδια. Ότι είναι κοινωνικό το μήνυμα. Δεν είναι τόσο αμεληταία στη συμπεριφορά των ατόμων στην κοινωνία. Μιλάει για αυτό το πράγμα και μέσα από ένα σουρεαλιστικό. Μ' αρέσει. Συγχαρητήρια στον κύριο το Ψαχαλίδη που μιλάει, γιατί το θέμα είναι κατάθλιψη στην ταινία. 0 χωρίς αρχή και τέλος. Θα το δούμε και θα το στηρίξουμε. Φαντάζομαι θα βγει και ιντερνετικός. Θερμά συγχαρητήρια. Βλέπω, παιδιά, τα κανάλια της περιφέρειας πολύ προχώ. Και ασχολούνται με προχώ και με ωραία μηνύματα και τα πάντα όλα. Για δώσε σε παρακαλώ. Αλλά η ταινία έχει αυτό το προσανατολισμό. Ωραία, συγχαρητήρια, να πάει καλά, εύχομαι η ταινία και να την παρακολουθήσει ο κόσμος να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε άλλο. Άνατο. Άντα. Στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ 2. Πού είναι αυτό? Τι? Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Α, για τις φωτιές. Παιδιά, πραγματικά, το κέφι, δηλαδή, με πήγατε από την κατάθλιψη δασική πυρκαγιά και στον οξύριτο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ήταν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες αφότου φύγουν οι οικογένειες που είχαν μπει μέσα. Οι οικογένειες έφυγαν. Έχουν περάσει σχεδόν 5 μήνες. Άρα και το έργο θα είναι. Εργατικές κατοικίες, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κάτι άκουσα για πυρκαγιές, παιδιά, όμως πριν που έλεγε. Δεν πρέπει να το άλλαξε το θέμα. Το άλλαξε το θέμα. Χτίζονται εργατικές κατοικίες. Σήμερα κάναμε μια κοινωνική ενημέρωση της επαρχίας, έτσι, να τα λέμε και αυτά. όλα τα είχαμε μέσα, ψάρια, κακό. Και πάμε κατευθείαν να δροσίσουμε. Όπα, εδώ που πάνε, γιατί προχωράνε. Γιατί είχε γίνει ασπρόμαυρο άραγε. Και γιατί φόρησαν ξαφνικά κασκόλ. Τι έγινε με τον καιρό στην Κέρκυρα. Ήταν πω το έργο θα ολοκληρωθεί. Όχι, είναι παλιό το πλάνο, είναι χειμώνα. Δεν τον θέλω ακόμα το χειμώνα. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι μου, αφήνουμε και την επαρχία, αφήνουμε και τα ντόπια. Και η κυρία εδώ, ωραία, το έχει φτιάξει τα μαλάκια της. Και πάω να κεράσω παγωτό τα παιδιά. Α, μάλιστα. Άντε, πού είναι. Είστε έτοιμοι. Τρώτε παγωτά. Δεν θα... Ότι τσου. Δεν φαίνεται. Έχουμε φάει τα πάντα. Δηλαδή, εγώ τον τελευταίο μήνα. Ναι. Τώρα ξεκινάμε. Θα πάω στον Ηλία να κάνουμε προπονήσεις. Άντε, ναι. Έχουμε υποσχεθεί δηλαδή αυτά. Λοιπόν, Χριστιανέ μου. Όλο διακοπές είσαι. Πάμε να δούμε τον Κωστάκι μας, γιατί έχει πάει να μας κεράσει παγωτό. Κώστα, πού είσαι. Hey, καλό καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, έτσι θα πω. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Ερυθρέα και έχω έρθει, θέλω να σας πω, σε ένα μαγαζί που έχει εδώ πέρα 40 γεύσεις. Και γιατί έχω έρθει εδώ, γιατί θέλουμε να κεράσουμε παγωτό για όλους αυτούς που καλοκαίρι νότα, αλλά και διακοπές και όχι, και έχουν ξαναγυρίσει τη δουλειά. Εμείς και... είμαστε. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο. Ναι, αυτά τα πράγματα όμως αφού ξεκινήσουν να έρθουν και από εδώ. Για δώσε εικόνα, όπα. Προς το παρόν τρώω εγώ, δεν σε πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει πολύ. Είναι και από εδώ, παρακαλώ. Τις 39 γεύσεις πρέπει να τις τρώω. Μόνο τις 39 τρωσιλέ, έχω άλλη μία. Ποια θα βγάλεις. Έχω να ξέρετε εδώ πέρα τον Χρήστο Κωνσταντίνου. Ποια είναι η πιο περίεργη που έχει. Δεν θες σοκολάτα. Όχι. Την πιο περίεργη θέλουμε. Λοιπόν, έχω να πέρα πολύ τον ιδιοκτήτη, τον Χρήστο Κωνσταντίνου. Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Με ρωτήσανε να μας πεις ποια είναι η πιο περίεργη γεύση που έχεις. Περίεργες γεύσεις είναι κυρίως τα φρούτα, γιατί τις φτιάχνουμε από φρέσκα φρούτα, μάγκο, μανταρίνι, πεπόνι, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα έτοιμο, τίποτα σε σκόνη. Είναι όλα τα παγωτά από φρέσκο γάλα, λίλα πάουζε που είναι με φράουλα και σοκολάτα και λευκή σοκολάτα. Τη μούκα νέρα την οποία τη φτιάχνουμε εμείς. Εγώ ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις ποια είναι η διαφορά του τζελάτο με το παγωτό. Είναι το ίδιο. Το τζελάτο είναι το ιταλικό παγωτό το οποίο φτιάχνεται και είναι φρέσκο και πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 3 μέρες. Είναι το ζεστό μαλακό παγωτό σε σύγκριση με το παγωτό ice cream που είναι το κρύο που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν ήξερα από αυτά τα κόλπα. Θέλω τώρα. Τι μαθαίνεις. Θα μας φτιάξετε. Όλα θα μάθουμε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Φτιάξτε μας κανένα ωραίο. Σκεφτήκαμε λοιπόν για όλους εμάς εδώ το καλοκαίρινο να μας φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο παγωτό, το οποίο όμως δεν είναι συνηθισμένο. Θα σας δείξω, εγώ θα το σηκώσω λίγο εδώ να σας το δείξω. Παρακαλώ να μου το πάρει ο αέρας. Είναι αυτή εδώ η φωλιά. Την οποία τη φτιάχνουν τα παιδιά εκεί στην Ελλάδα. Είναι φρεσκότατα, είναι όλα φρεσκότατα. Τη φτιάχνουν εδώ πέρα, δεν παίρνουν τίποτα συσκευασμένο. Τα φτιάχνουν κάθε πρωί και είναι εδώ πέρα φρέσκα και τραγανά και περιμένουν για να φάει οποιοδήποτε. Εννοείται τι θα γεμίσει. Αν δεν γεμίσει, δεν είναι φωλιά. Εννοείται. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις, Κατερίνα, ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση. Να ξεκινήσουμε να βάζουμε μέσα μαζί με τον Χρήστο. Εγώ είμαι πολύ κλασική, δυστυχώς ή ευτυχώς. Όχι, όχι. Αγαπώ το σορμπέ φράουλα. Α, εκεί σε είχα. Σορμπέ φράουλα. Με εντυπωσιάζει. Εγώ θα σε πήγαινα σε σοκολάτα. Δεν είμαι φαν τόσο. Μπράβο. Αλλά σε συνδυασμό μαθαίνεις... Δεν είσαι φαν της σοκολάτας. Είμαι... Βασικά, ας γεμίσει η φωλιά, δεν πειράζει. Ας βάλει γεμίσει η φωλιά και τα βρούμε εμείς. Να μας φτιάξει το παγωτό καλοκαιρινό. Βάλε μη τσικουνέδεσαι. Βάλε μη τσικουνέδεσαι. Δικό μας παιδί, παιδί μου, δικός μας ρεπόρτερ. Βάλε μη τσικουνέδεσαι. Θέλω να φύγει η κοροπή αμέσως, δεν θέλω. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Ρώτασε παρακαλώ... αν και δεν είναι της σοκολάτας. Ρώτασε παρακαλώ ποια είναι η γεύση που είναι η πιο δημοφιλής. Ποια είναι η πιο δημοφιλής γεύση, Χρήστο? Κυρίως οι σοκολάτες και η νουτέλα. Η νουτέλα φεύγει περισσότερο γιατί έχει πολύ μαλακή. Για να πάω εγώ και λίγο πιο γρήγορα να μην καθυστερούμε. Ηλία, μια sugar free σοκολάτα θα έτρωγες, να σου βάλω? Ναι, αν είναι sugar free, ναι. Ήταν τελασικό. Sugar free, βάλε λοιπόν γρήγορα. Αν και θα προτιμούσα κάτι πιο φρουτόδες, δεν πειράζει. Φρουτόδες διάλεξε Κατερίνα, δεν μπορώ να σας ικανοποιήσω όλους, δεν θα το γεμίσουμε όλα. Ωραία, θα κάνω εξαίρεση. Ωραία, ούτε η Ζιζέλ να φτιάχνε. Κάτι σε μάγκο βάλε, Κώστα. Ούτε η Ζιζέλ να φτιάχνει το παγωτό, από τα σορμπέ και στα μάγκο και στις φράουλες. Πώς έχει παγωτοκορμό να γίνει. Νάνσυ μου, πες μου λίγο γρήγορα τι θέλεις. Μάγκο θέλει το κορίτσι. Μάγκο, βάλε μου και ένα μάγκο για την Νάνσυ. Και μία μπάλα για τον Μπο, τι θες? Καρύδα, ναι. Μπιχτή. Σίγουρα. Όχι άλλη καρύδα στο λαό. Μόνο καρύδα δεν θέλουμε. Την έχουμε φάει με τα κουτάλια. Ωραία. Να πούμε ότι... Λοιπόν, έλα. ότι πια το παγωτό, εντάξει, και στην Ελλάδα είναι χειμώνα καλοκαίρι, βέβαια. Το έχουμε κάνει Σκανδιναβία, ο Έλληνας το λατρεύει το παγωτό και ότι μπορείς να το απολαύσεις χωρίς να έχεις πια τύψεις, γιατί έχει τα πάντα. Παγωτό, με στέβιες, χειμώνα καλοκαίρι νομίζω πλέον, στην Ελλάδα. Υπάρχουν πια οι παγωτά με χαμηλές θερμίδες. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας βάλω και 2 κουταλάκια, αν και είστε 4. Αυτό εδώ είναι μερικές από τις γεύσεις που μπορείτε να διαλέξετε εδώ στην Ερυθρέα. Τέλεια. Θα τώρα ζητήσετε το Χρήστο, θα πείτε από το καλοκαίρινό και θα διαλέξετε 40 γεύσεις να φάτε ό,τι θέλετε. Περιμένουμε το πακετάκι μας, ξέρεις, το ισοθερμικό να έρθει εδώ στο πλατό. Δεν το εγγυούμε, να ξέρεις, γιατί θα παγωτεί στον δρόμο. Κατά τις 2-2.30 θα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγάπη, Κωστή μου, να είσαι καλά. Παιδιά... Μετά. Εντάξει. Πάμε μετά, μια βόλτα Νέα Ερυθρέα, έχω κάτι δουλειές. Θα πάμε Νέα Ερυθρέα. Έχουμε έκτακτη κατάσταση. Κάποιος λέει στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ελενίτσα μου. Πού είσαι, κορίτσι μου. Καλώς το κορίτσι μας. Παιδί μου, πες μου ότι πήρες η ίδια να μας ανακοινώσει την εγκυμοσύνη, γιατί σε έχω τόσο ότι γέννησες, τόσο τρελή. Όχι, ακόμα δεν γέννησες, εντάξει, περίμενα. Είπαμε, μωρέ. Είσαι στις μέρες σου, τώρα κοντά είσαι. Η αλήθεια είναι ότι σας συμπαθώ πάρα πολύ, σε έχω βγάλει δυναμία, όλους εκεί πέρα, είστε πολύ αναπαραστούδα, αλλά δεν θα σκεφτόμουν εσάς με το που γεννούσα. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Όσο ψώνια και να είμαστε, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σκεφτόμουν. Γυρίσατε, παιδί μου, στην Αθήνα. Ναι, γυρίσαμε, να ξέρεις, και λίγο νωρίτερα, γιατί το πιάσαμε κάτι πονάκι και Νάνσυ ξέρει πως ήταν στη Χαλκιδική, είχαμε μιλήσει κιόλας. Ήμασταν στη Χαλκιδική μαζί, γιατί έχουμε σπίτι στο ίδιο σημείο στη Χαλκιδική και λέγαμε να βρεθούμε. Εντάξει, η κοπέλα είναι τώρα με την κοιλιά και πάλι πήγαινε στα beach bar, είχε πάρει τον ατεοκλίπ. Δεν είδα, πραγματικά δεν σε είδα να μπλοκάρεις. Είσαι από τις γυναίκες που χάρηκα στην εγκυμοσύνη, γιατί έκανες τα πάντα, Ελένη. Δεν είσαι. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, κορίτσι μου. Γιατί αυτό είναι να σου τύχει κιόλας, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν καταστάσεις πολύ σκληρές σε μια εγκυμοσύνη. Βέβαια, βέβαια. Εμένα μου πήγε λίγο δύσκολα μέχρι τον 4ο, αλλά μετά όλα καλά. Τώρα στον 9ο μπήκα, δηλαδή τώρα μόλις μπήκα. Έχω βαρύνει έτσι λίγο αρκετά, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά γενικά ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Δεν έχω παράπονο, δηλαδή. Η κοράκλα σου δεν σε ταλαιπώρησε. Ναι, έτσι. Όχι, καθόλου, Μακάρι να είναι έτσι και μετά. Τι έγινε σήμερα στα Instagram? Ναι, γιατί είχες νεύρα, παιδί μου, εσύ εχθές. Ποιος σε πείραξε? Ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί εντάξει, βλέπουν όλοι ότι όλα ωραία είναι, όλα καλά. Ναι, αυτό που σας λέω, δεν είμαι αχάριστη, πολύ καλή εγκυμοσύνη. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Έχουμε και δύσκολες στιγμές. Έχουμε και νεύρα, τα ορμόνες full κόκκινο. Είναι ότι δεν μπορώ πια, επειδή έχω βαρύνει τόσο πολύ και γενικά εντάξει, δεν κάνει κιόλας, δεν μπορώ να κάνω πράγματα που έκανα φυσιολογικά. Ναι. Δεν μπορώ, γιατί πέφτει κάτω και θα πω σε κάποιον άλλο να το μαζέψω. Δεν μπορώ καν να σκύψω να το πάρω. Και επειδή έχω μάθει να τα κάνω κιόλα μόνη, είμαι και λίγο έτσι, μου κακοφαίνεται. Καλώς όρισες τον κόσμο των ανθρώπων που τρώνε. Κορίτσι μου, έχεις δίκιο, γιατί και εμένα μου το λένε και φίλες μου που έχουν περάσει όλο αυτό, ότι δεν μπορείς, μου λέει, να φανταστείς πως είναι να μην μπορείς να κάνεις απλά καθημερινά πράγματα όπως να δένεις τα κορδόνια σου. Αυτό ακριβώς. Παιδιά, να δένεις τα κορδόνια, να κάνεις μπάνια σου συλλογικά ή να βάλεις λίγο κρεμούλα στα ποταράκια σου, να σου πω απλά πράγματα. Να σηκώνεις βάρος, δεν το συζητάω ούτε καν. Και με πιασε λίγο το παράπονο, έτσι. Κορίτσι μου, το καλύτερο. Τα κάνει όλο το εκκλήσι. Έχεις όμως έναν σύντροφο και έναν άντρα απίθανο. Δεν το συζητώ. Με έκανε καλά κατευθείαν, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτό που είχε γράψει κιόλας και το εκκλήσι στο Instagram, ότι το να γίνεσαι πατέρας από τη στιγμή που ξεκινάει και η εγκυμοσύνη της μητέρας. Δεν γίνεσαι με το που γεννιέται το παιδί. Σωστό, πολύ σωστό. Σαφέστατα. Έχει νόημα. Είσαι τυχερή, γιατί κάποιοι γίνονται πατέρες μετά το δεύτερο του παιδιού. Αφού ακούσει, ναι. Μετά το δεύτερο παιδί. Το έχω ακούσει από πολλούς άντρες που λένε ότι μέχρι να ακούσεις το παιδί σου να σε λέει μπαμπά, δεν έχεις την ταύτιση σίγουρα που έχει η γυναίκα με το παιδί, έτσι. Δεν το συζητώ. Γιατί μεγαλώνει μέσα σου. Αλλά είναι ευλογία για μια γυναίκα που είναι εγκυμονή, να έχει έναν άνθρωπο που τη στηρίζει σε όλα. Στο ότι θα πριστεί, στο ότι θα αλλάξει η όψη της και να της λέει κάθε μέρα πόσο όμορφη είναι, γιατί ξέρω ότι τέτοια σχέση έχετε με τον σύντροφό σου. Μα παίζει ρόλο και εννοείται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό ακριβώς που λες. Και το έβλεπα δηλαδή και σε φίλες μου, γιατί το έχω ζήσει και το ζήλευα και έλεγα τι ωραία που της φέρνει, τι ωραία που της μιλάει, πώς να νιώσει άσχημα αυτή η γυναίκα για το οτιδήποτε. Γιατί, ναι, περιμένει χαρά, έτσι. Αλλά όσο να είναι, νιώθεις περίεργα. Αλλά είναι και το μετά, να σε βοηθάει με το μωρό. Νομίζω βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια έτσι με τις ορμόνες και αυτά τι γίνεται μετά. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες που νιώσανε περίεργα μετά την εγκυμοσύνη, το νιώσανε γιατί δεν είχαν τη βοήθεια που έπρεπε να έχουν από τον άντρα τους και από τον σύντροφο τους. Μ' αρέσει η προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων καιρικής θέλης. Δεν ξέρω με τις ορμόνες τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δω πρώτα, όρκο δεν παίρνω. Είσαι μια γυναίκα που το χαίρεσαι πραγματικά. Είσαι από τις γυναίκες που πραγματικά νομίζω ότι έχεις γεννηθεί για μανούλα. Και φαντάζομαι και θα πάνε όλα υπέροχα, κοριτσάκι μου. Και εμείς βέβαια να πούμε ότι από τη δική μας πλευρά, πιο εγωιστικά, σε θέλουμε να γυρίσεις πίσω και στα επαγγελματικά σου και στα τραγουδιστικά σου, γιατί είσαι μια ξεχωριστή, ας πούμε, γυναίκα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα γυρίσω και στη δουλειά μου, δεν την αφήνω. Είμαι και πολύ μαμούνη σε αυτά. Ακόμα δηλαδή και τώρα ψάχνομαι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα έχω στο νου μου τραγούδια, ακούω τραγούδια. Δεν είναι ότι έχω σταματήσει όλα. Βέβαια, σίγουρα θέλω να γεννήσω με το καλό, να φτάσει το μπεμπέ σε ένα καλό σημείο, να το ζήσω. Να μιλάσω, όλα. Σας εύχομαι να το χαρείτε και να το χαίρεστε κάθε μέρα έτσι. Και στα δικά σας παιδιά εκεί. Ευχαριστούμε. Και να δίνεις έτσι στις γυναίκες κουράγιο που είναι στην ίδια κατάσταση με τέτοιες αναρτήσεις, για να καταλάβουν ότι τα πάντα είναι ίδια για όλες τις γυναίκες. Είτε είσαι λογίστρια, είτε είσαι τραγουδίστρια, είτε είσαι απλά νοικοκυρά και είσαι στο σπίτι. Η εγκυμοσύνη, εκτός από χαρές, έχει και τις δυσκολίες της. Πώς θα το κάνουμε, παιδιά? Όλα τα πράγματα θέλει ψυχολογία, θέλει στήριξη. Αυτό άντρες που ακούτε, βοηθείτε τις γυναίκες σας. Κορίτσι μου, με ένα μόνο ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια και στους δυο σας, να είστε καλά. Ο Ηλίας, γιατί χαίρεται τόσο και λέει να τα ακούτε? Όχι, γιατί στον Ηλία πάνε στο γυμναστήριο οι γυναίκες και πολλές φορές. Γκρίνια, εγώ είμαι και ψυχολόγος. Δεν είναι μόνο γυμναστής, είμαι ψυχολόγος. Καλά, Χρυσό μου, και εσύ δουλειά κάνεις. Παιδιά, δεν το συζητώ ότι η γυναίκα στην εγκυμοσύνη, εντάξει, λίγο. Η Ελένη είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Εγώ την έχω ζήσει πάρα πολύ. Κάνουμε και πολύ παρέα. Τους βλέπω και στο γυμναστήριο, μέχρι και πρόσφατα ήταν δηλαδή τα παιδιά είχαν έρθει στο γυμναστήριο. Είναι απίστευτο είναι αυτό, πώς το χειρίζονται όλο αυτό. Παιδιά, τους έβλεπα προχτές σε μια επανάληψη στον, αν δεν κάνω λάθος, στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πραγματικά και στο χωροχρόνο δηλαδή κινούνται σαν να είναι σε ένα ηλιοβασίλεμα. Πώς είναι, ξέρεις, κάτι ζευγάρι που βλέπεις το ηλιοβασίλεμα? Ενώ είναι μαζί ένα χρόνο, εγώ στο μυαλό μου το έχω τίνει μαζί. Αυτό είναι το μυστικό. Ότι έκαναν νωρίς οικογένεια. Όχι, ότι είναι πολύ ωραίο μερικές φορές να μην πολύ σκέφτεσαι τις καταστάσεις και να λες: έχω έντονο συναίσθημα. Γιατί πολλές φορές λέγανε: όχι, να προχωρήσει η σχέση, να δείτε αν ταιριάζεται. Πιστεύω ότι η χημεία, παιδιά, φαίνεται από την αρχή σε ένα ζευγάρι. Κάποια πράγματα πάνε μόνα τους. Ακριβώς. Να τα ζωρίζεις, να τα σκέφτεσαι και να τα αναλύεις. Τα ακούς! Όπως δεν χρειάζεται να ακούει. Αν γίνεται όμως μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, να γίνει εδώ πέρα. Τα λέω, δηλαδή, να γίνει στην εκπομπή. Με την αδερφή του. Θα παλέψω. Εγώ κοιτάω. Λοιπόν, λίγο πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, μην ξεχνάτε η Βιοκαρπέτ μαζί μας, η αγαπημένη ελληνική εταιρεία Βιοκαρπέτ, η οποία γιορτάζει μαζί μας τις εκπτώσεις. Γιατί ένας είναι ένα δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Βεβαίως. Γιατί τα χειμερινά ψώνια, όπως είπαμε, γίνονται καλοκαίρι, αν θέλει να τα κάνουμε έξυπνα. Και η Βιοκαρπέτ δίνει δώρο σε έναν τηλεθεάτρια εδώ του καλοκαιρινό 1.000 ευρώ μετρητά. Αν στείλετε μήνυμα Open και ονοματεπώνυμο στο 14999 ή κλείσει σε σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο, διεκδικείτε κατευθείαν αυτά τα 1.000 ευρώ. Φυσικά, επισκέπτεστε αν θέλετε και ένα από τα 40 καταστήματα Βιοκαρπέτ για να δείτε τις μοναδικές προσφορές. Ή www.βιοκαρπέτ.gr. Με αυτό το ένα μήνυμα τώρα. Με αυτό το ένα μήνυμα δεν χρειάζεται μαγικό χαλί για να ταξιδέψετε, γιατί μπορείτε να κερδίσετε το Polo Volkswagen Trendline. 1000 κυβικά 80 άλογα, οθόνες αφής, συστήματα ασφαλείας και όπως είπαμε συστήματα ανεβάσματος. Γιατί στην οθόνη αφής θα γράψεις: γεια σου ρε οδηγάρα, καλώς όρισες και μπήκες μέσα στο Polo. Και θα φτιάξεις τη διάθεσή σου κάθε μέρα. Open. Παρακαλώ. Θα ήθελα παραγγελιά και Μπο. Οπα. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο τραγούδι από όλα που έχεις γράψει? Πες μου τώρα. Δεν έχω. Σ' αρέσουν όλα. Μ' αρέσουν όλα, ναι, εξίσου. Τι θες να βάλουμε κανένα έτσι από αυτά που ακούγες εσύ, τα γκάγκστα? Γιατί βλέπω εγώ στο αυτοκίνητο τα βίντεο που κάνεις και έτσι. Θες να ανεβάσουμε, λέω. Θες να πετύχουμε αυτό το 50 Cent που σ' αρέσουν τα. Μπράβο, παρακαλώ λίγο 50 Cent. Γιατί το πράγμα αρχίζει και βαραίνει εδώ. Η μαγκιά αρχίζει και βαραίνει, γιατί πάμε στα αθλητικά. Και ξαφνικά γυρίζω το βλέμμα και λέω μαγκιά, αθλητικά, και να το, κυρίες και κύριοι. Μας έφυγε η μαγκιά. Μας έφυγε η μαγκιά γιατί Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω, αυτή η ομορφιά απέναντί μου, είναι αλήθεια? Για μένα μιλάει. Έλβις. Κατερίνα, άρα μου, επιτέλους γνωριζόμαστε. Κορίτσι μου. Με κρύβουνε. Βάζω 50 cent μαγκές και τέτοια. Αντί να σοκαριστεί. Εγώ σοκαριστικά που είναι γυναίκα για τη συνήθως. Δεν είσαι η μόνη γυναίκα που ξέρεις από αθλητικά τελικά. Ξέρεις, δεν είμαι μόνη. Συνήθως μου βγαίνουν οι αθλητικογράφοι και αρχίζω το νιάω. Εγώ ξέρεις, καλώστε τα παιδιά τα δικά μας και τέτοια. Και ξαφνικά μου βγαίνει η Μπάρμπι ζωντανή. Βάλαμε και το ροζ, είμαστε σήμερα τελείως Μπάρμπι. Έλτε μου, εσύ θα μας πεις τα αθλητικά, το ξέρω. Δεν είναι οφθαλμαπάτη. Εγώ θα τα πω. Δεν έχουμε και πολλή αγωνιστική δραστηριότητα να πούμε. Οπότε η έλλειψη αγωνιστικής δραστηριότητας θα σταθούμε στο βασικό θέμα, το οποίο συζητήθηκε χθες, που ήταν το πρόβλημα υγείας που ανακοίνωσε ο Ντέιβιντ Μπλατ ότι έχει. Ήταν συγκλονιστική ανάρτηση. Ακριβώς, έγινε μια συγκλονιστική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην οποία αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας ότι πάσχει από πρωτοπαθή προϊούσα πολλαπλής κλήρυνση. Είναι αυτοάνωσο νόσημα, δεν κινδυνεύει, δεν είναι θανάσιμο, αλλά ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ότι μέσα από τις δυσκολίες όσοι αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα δεν πρέπει να τα εγκαταλείπουν ούτε να πέφτουν σε κατάθλιψη, γιατί και εκείνος στην αρχή αισθάνθηκε πόνους, το έβαλε κάτω, αλλά μετά πείσμωσε και είπε ότι θα συνεχίσει κανονικά την προπονητική και δεν θα τον επηρεάσει αυτό σε τίποτα. Οπότε περνάει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ο Ντέιβιντ Μπλατ μέσα από αυτήν την ανακοίνωση. Μια μεγάλη μορφή να πούμε ο Ντέιβιντ Μπλατ, έτσι. Εννοείται, NBA κλπ. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος με πολλαπλή σκλήρινση, δηλαδή μια ασθένεια που δεν είναι αυτό που λέμε κάτι απλό, σαφέστατα όχι απλό και επίπονο. Ναι. Που είναι τόσο ενεργός. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Ναι, γιατί βασικό είναι η δυσκολία στην κίνηση που έχει η ασθένεια αυτή. Να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται το σώμα τους πολύ πιο. Ο αθλητισμός σίγουρα βοηθάει σε όλα, παιδιά, τελικά. Και σίγουρα, ναι, κάνοντας αυτό που σου δίνει η ζωή, μπορεί να ξεπεράσεις, ναι, να αντιμετωπίσεις καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια. Και να μην κλείνεις στο σπίτι, ένα ωραίο κοινωνικό μήνυμα και ένα σοκ για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να πούμε, γιατί δεν γνώριζε κανείς τίποτα για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν σε ένα πιο ευχάριστο θέμα. Θα αλλάξουμε έτσι κλίμα. Πάμε σε έναν τον πιο κεντρικό μάλλον οπαδό της Λίβερπουλ. Βλέπουμε εδώ ο κύριος είναι από την Ταϊλάνδη, θα τα πω σε άπτες στα ταϊλανδέζικα, Σάντι Σίνκιου Καντσίκιου. Πολύ φίλος ο Σάντι Σίνκιου Καντσίκιου. Ναι, λοιπόν, ο κύριος εδώ ήρθε από την Ταϊλάνδη να παρακολουθήσει το Super Cup που διεξήχεται στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στην Τσέλσι. Κέρδισε η Λίβερπουλ και έχει ντυθεί με custom-made κουστούμι όλο με τα Liverbirds. Είναι το έμβλημα της πόλης του Λίβερπουλ, όπως βλέπουμε. Είναι fashion icon ο κύριος, φυσικά, δεν είναι τυχαίο. Κάτι μου λέει ότι εκτός από fashion icon πρέπει να είναι και λίγο δισεκατομμυρίουχος. Λίγο, ένα τσικ. Αυτό θα είναι, να σου πω, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Bill Bespoke Premier Fashions, η οποία κάνει tailor-made και custom-made κουστούμια. Όσο περισσότερα, παιδί μου, το τέο, εντάξει, ξέρει και από μάρκετ. Οπότε έτσι ήθελε να κάνει αίσθηση, την προκάλεσε. Ανάλογα με το όνομα της εταιρείας πάνε και τα μηδενικά στο λογαριασμό, να ξέρεις. Οπότε τώρα προφανώς η Liverpool έχει και πάρα πολλούς φανς όλο τον κόσμο. Μπορούν όσοι θέλουν να αγοράσουν από την εταιρεία του. Είναι και πάρα πολύ στυλά του. Και τώρα Κατερίνα και Νάνσυ είναι για τις κυρίες αφιερωμένο. Λες και ήξερα ότι θα είναι εδώ και η Νάνσυ. Βεβαίως. Γιατί έχετε πήξει στους άντρες εδώ πέρα. Ναι. Θέλω λίγο να βγάλουμε τον πιο στυλάτο ποδοσφαιριστή. Έχω διαλέξει μερικούς. Εδώ βλέπουμε. Νεϊμάρ. Ντάνι Άλβες. Ντάνι Άλβες ο αγαπημένος μου. Ξένους, μόνο ξένους. Ήρθατε να με βρίσετε, δεν παίζετε το σύζυγο. Θα παίξει και ο σύζυγος. Έχω για το σύζυγο μετά, έχω. Μην νομίζεις ότι έχω έρθει έτσι. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, Ντάνι Άλβες και Νεϊμάρ. Respect Ντάνι Άλβες, είμαι πορωμένη με τον Ντάνι Άλβες, εγώ τον λατρεύω. Είναι και ωραία προσωπικότητα, τσαμπουκαλίδη. Πόσο του βάζουμε τον Ντάνι? Ο Ντάνι σίγουρα από μένα παίρνει 10, αν είναι αυτή η μέτρηση, 10, όπως βάζαμε στο ενδεικτικό στον νηπιαγωγείο, 10, άριστα 10. Ο φίλος ο Νεϊμάρ κάνει προσπάθεια, λίγο με την αντάβια να του προσέξει. Λίγο λιγότερο αλουμινόχαρτο. Το χρωματάκι λίγο δεν είναι για άντρα. Δεν ενδείκνεται. Λοιπόν, άρα ψηφίζουμε μεταξύ των δύο. Εννοείται Ντάνι Άλβες. Εγώ σου έχω έναν που έχει εμπλακεί πιο πολύ με Ελλάδα. Το πάνελ γίνεται χαμός. Τζιμπρίλ Σισέ. Ναι, τι, χάλια. Έχουμε κι άλλους. Πάμε και τον επόμενο. Εδώ ο κύριος, φοβερό outfit. Φιρμίνιο. Είναι ο βασικός επιθετικός της Liverpool. Fashion victim. Έχει φτιάξει και τα δόντια του, όπως βλέπουμε. Έτσι έχει λίγο μια τρέλα, μια ωρεοπάθεια. Ναι. Έχει φτιάξει και δοντάκι. Το παντελόνι δεν έφτιαξε όμως. Το παραέφτιαξε. Το παντελόνι δεν είχε πολλά λεφτά, καταλαβαίνεις. Για να το πάρει έπρεπε να. Πολύ κολλάν. Το σχολιάζουμε. Να φύγει ο κύριος με το κολλάν, δεν μ' αρέσει. Γεια σας. Τζιτζι Μπουφόν. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Και χαρτοσακούλα να φόραγε. Μιλάμε τώρα για ασύγκριτα μεγέθη. Να πω ότι η Daily Mirror το έχει αναδείξει ως τον πιο καλοντημένο όσον αφορά τα κασκόλ σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι φετίχ του. Είναι ο Τζίτζι Μπουφόν και είναι Τζίτζι πάντα το παιδί. Είναι πραγματικά. Γιάννης Λοΐζο. Ο Τζίτζι Μπουφόν. Να δούμε τι άλλον έχουμε. Θεός. Νάτος. Εγώ ψήφισα πάντως. Είσαι εδώ εσύ, Εδώ. Z for Zlatan. Τελείωσε. Δεν υπάρχει, είναι ο Zlatan. Είναι μόνο Zlatan. Δεν υπάρχει κανένας. Είναι ο Zlatan, ναι. Να το φάει λίγο την αλογουρά, θα έλεγα. Είναι όμως το στυλ του αυτή η αλογουρά. Είναι σαν να έρχεται να σε πάρει λίγο για την Μπαρμπαρέλα, να πάτε να χορέψετε με τον Πίλια. Είναι το στυλ του. Είναι τυπάρα όμως. Είναι τυπάρα, είναι παιχτούρα, δεν το συζητώ. Θα έρθει. Πού θα πάει. Έχει ντυθεί λίγο. Κοίτα, τώρα σου χτυπάει την πόρτα και λες καλησπέρα, ήρθα για τα ΦΠΑ. Καταλαβαίνω. Η τσαντούλα μας είναι σεταρισμένη, αν βλέπεις. Έχει σετάρει και την τσαντούλα. Είναι μέσα όλα τα χαρτιά από τα τιμολόγια που του έχεις δώσει και σου έρθει να σου βγάλει τώρα το. Για τις υπογραφές. Ωραίος διαλογιστής. Για να δούμε. Ναι, κλείναμε για λογιστή. Και φυσικά τι θα είχαμε άλλον. Σιγά τώρα. Έχει κάνει και καλύτερες εμφανίσεις ο κακομοίρης. Εσύ θέλω να εκνευρίζεις. Γιατί? Γιατί έτσι, Ηλία, για τον Χριστιανό. Δεν είναι τώρα, σιγά το στυλάτο. Είμαι μεσική. Δεν διαφωνώ ότι ο άνθρωπος είναι φασιάικο. Λίγο καγκουρέ. Είναι λίγο καγκουρέ, φασιάικο και αυτός λίγο πρέπει να προσέξει την αντάβια. Πολύ αλουμινόχαρτο, λίγο να το αραιώσει. Καλά, έχει βελτιωθεί. Μόνο δεις παλιά. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξω ύφος. Θα σας πω ότι στο Open Sport, εμείς, το οποίο έχουμε και πρεμιέρα στις 24, κάνουμε κάποια γκάλοπ. Βγαίνουμε λοιπόν στον δρόμο και ρωτάμε τον κόσμο τι ξέρει για τα αθλητικά. Τι είναι η γιώμα, ρωτήσατε. Τι μας απαντήσανε στην ερώτηση τι είναι η γιώμα. Ερωτήσεις Αλάνας. Πες μου, στο ποδοσφαιρικό αγώνα, τι είναι η γιώμα. Αν μου έλεγες γενικά τι είναι η γιώμα, θα σου έλεγα κάποια φυλή. Κάτι σε γιώμα μου κάνει. Το γιώμα πιστεύω ότι κάποιος είναι λιώμα και πέφτει επί τόπου. Βάλε φαντασία. Βγήκε έξω, οπότε. Γεια σας. Γιώμα. Όταν κάποιος κλωτσάει την μπάλα όπου να είναι. Το ότι σε έναν αγώνα γίνεται η γιώμα. Χαμός. Είναι ιταλική. Τη Ρώμα την ξέρω, το γιώμα όχι. Ήταν ο αμυντικός, κάνει μεταβίβαση της μπάλας στον επιθετικό, χωρίς να περάσει από τα χαφ. Όπως είδαμε, πάλι γυναίκα έδωσε τη λύση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το κορίτσι με τη φωνίτσα αυτή τη γλυκιά ανέλησε τι είναι η γιώμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο πιο επικός ήταν ότι είναι η γιώμα, τη Ρώμα την ξέρω, είναι ιταλική, αλλά τη γιώμα όχι. Έτσι ακριβώς. Επική ατάκα. Και τώρα θα κλείσουμε το σύζυγο της Νάνσης, Ντέιβιντ. Βεβαίως. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Μπέκαμ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η Χάρπερ, η κόρη του. Ξέρουμε. Και φυσικά έχει πάρει το ταλέντο του πατέρα της. Και δείτε εδώ πέρα ένα βιντεάκι που ανέβασε έτσι, ένα στιγμιότυπο ο Ντέιβιντ, που η Χάρπερ ξεφτιλίζει ουσιαστικά. Να ξέρεις και εσύ, παιδιά, θα αναλάβεις. Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Λιώνω που η Χάρπερ είναι τόσο αντρογυναίκα. Πεθαίνω. Πεθαίνω που έχει τρεις γιους και τις γιώμες τις κάνει η Χάρπερ. Φαίνεται πόσο αδυναμία. Τους τριπλάρει κανονικότατα. Εδώ κλέβει μπάλα για πλάκα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι της έχει μεγάλη αδυναμία ο Δαβίδ και την αφήνει να κερδίζει για να χαίρεται το κοριτσάκι. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ γλυκός μπαμπάς και σε αυτό το βάζω στα 10. Βλέπεις, Νάνση, δεν έφερα τη σύζυγο για να μην εκνευριστείς. Τσάμπα τα τακούνια και τα κουστούμια της μπεκάτσας. Θα έχει αφρίσει που της γίνει ποδοσφαιρίστρια η κόρη. Κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα που ξέρετε που είμαι, θα με βρείτε. Όχι, και κάθε μέρα εδώ. Και ατρίδιδες και ποσγή τρέλος. Καθαίρεση. Θα έρχεται η Μπάρμπι μας. Φιλάκια, κορίτσι. Τι ωραίο που η κόρη είναι έτσι, της Βικτόρια Μπέκαμ, που αυτή είναι που δεν είναι καθόλου Βικτόρια Μπέκαμ. Καθόλου Βικτόρια. Έγινε Ντέιβιντ. Μπράβο το παιδί. Τζοάννα, τι έγινε. Ήρθε η ώρα. Ποια ώρα, του Ηλία του Γκότσι. Ηλία Γκότσι, που είσαι και εσύ ειδικός στις έρευνες, ήρθε η ώρα σου. Διότι η σημερινή έρευνα αφορά στη μονογαμικότητα, η οποία καταραίει, παιδιά μου. Για τους άντρες εντάξει, δεν είναι είδηση καινούργια, υποθέτω. Αυτές τις έρευνες τις φτιάχνουν οι ίδιοι επιστήμονες που κάνουν τις κουτσουκέλες. Και λέει, ας πετάξω μια έρευνα ότι ρώτησα 5.000 άτομα. Αντί να αγοράσω λουλούδια, να βγάλω καμιά έρευνα. Για να σωθώ από τη σύζυγο. 5.000 άτομα, ονόματα, διευθύνσεις και πλήρη στοιχεία. Για να πάμε να τα επισκεφτούμε. Καταραίει όμως όσον αφορά στο κομμάτι το γυναικείο. Διότι οι γυναίκες μετά από ένα χρόνο που έχουν ερωτική ζωή βαριούνται, διότι δεν υπάρχει μια διάδραση, μια ανανέωση, κάτι. Πολύ Hollywood. Άλλαξε έρευνα. Καταγέρα τον Ηλία Γκόντ δημόσια. Μέχρι τώρα μας είχε τρελάνει. Και πότε να αυτή η έρευνα και παίξε την έρευνα και είμαι φαν. Τώρα γιατί είσαι κατά Ηλία. Επειδή είναι για τις γυναίκες. Εσύ, τι έρευνα. Τι λέει τέλος πάντων. Καθίστε να δούμε τι λέει. Μπορεί και να μας ξεπλένει, Ιωάννα. Βεβαίως. Να μας ξεπλύνει την τροπή. Λίγο. Σε περίπτωση που έχεις τρομερή άρνηση να δεις κατάματα την πραγματικότητα, μάθε ότι οι γυναίκες δεν είναι μονογαμικά όντα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Southampton, η οποία αναφέρει πως οι γυναίκες αρχίζουν και βρίσκουν εξαιρετικά βαρετή την ερωτική τους ζωή μετά από 12 μήνες σχέσης. Έρευνα συμμετείχαν 11.508 γυναίκες με πολλά διαφορετικά στάτους στις προσωπικές τους σχέσεις. Το 1/3 αυτών παραδέχτηκε το γεγονός του ολοένα και πιο μειωμένου ερωτικού ενδιαφέροντος προς το πρόσωπο του συντρόφου τους σε σχέση με το ξεκίνημα της γνωριμίας τους. Και ένα από τα πιο ασφαλή συμπεράσματα που μπορεί να βγει από την όλη μελέτη είναι το αυταπόδεικτο. Οι γυναίκες είναι σε πολύ μικρό βαθμό προετοιμασμένες για τις μονογαμικού τύπου σχέσεις. Πιστεύουν ακράδαντα ότι το σεξ εντός μιας σχέσης μπορεί να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ανιαρό και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μια ανοιχτού τύπου σχέση ίσως και να είναι η τάση της εποχής μας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ελπίδες για να μην μπει τα φόπλακα στις σχέσεις που απαιτούν αποκλειστικότητα. Η δημιουργία ενδιαφέροντος γύρω από το σεξ, η δοκιμή νέων πραγμάτων και ο πειραματισμός είναι μια κάποια λύση. Άντε και με φόβησες, δεν λέει για μας. Εμείς κρατάμε το ερωτικό ενδιαφέρον όλη την περίοδο της σχέσης. Συγγνώμη, εγώ για αυτό σας λέω. Έχεις κάνει σχέση ενός χρόνου, Ηλία? Θες να το πω όποιος λέει πολλά. Κατά μικρό καλάθι. Δεν θα πω άλλα. Εγώ θα ρωτήσω τα αγόρια. Εσείς όταν έχετε μία σχέση. Δεν λέω τίποτα, γιατί όποιος λέει πολλά. Συγγνώμη, γιατί στην αρχή ρε παιδί μου. Θα μείνει, δεν το καταλάβει κανείς. Μετά από ένα διάστημα εκεί στο 8μηνο. Εκεί σε θέλω. Εκεί δεν είναι που λίγο πέφτει? Θα πω διαφορετικά όμως είναι μια μαντινάδα που λέμε στην Κρήτη. Αν από το 8μηνο αρχίζει και πέφτει σεξουαλικά. Μισό λεπτό, θα σου πω μια μαντινάδα που θα τα πει όλα. Αν είναι η θάλασσα καλή, όλοι είναι καπετάνοι. Μα στη φουρτούνα την πολύ, κανένα δεν τον κάνει. Καλά, θα κεντηθεί σε πετσέτα και θα το βάλω εδώ στα μάτια. Θα το κάνω μπλουζάκι. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Μόνοι μας συντηρούμε τις σχέσεις μας. Και κάθε φορά έλεγα που συζητάγαμε με τον Γρηγόρη συνήθως στις έρευνες που έλεγε θα πάτε λέει σε ένα μπαρ μέσα. Και θα το παίζετε άγνωστοι. Λέω εγώ, θα ρίξω τόσο γέλιο. Δηλαδή, είμαστε με ζευγάρι, φτάνουμε με το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά μέχρι να μπούμε μέσα στο μπαρ, μπαίνουμε και από εκεί και πέρα. Γεια σας, πώς σε λένε? Εντάξει, κομμωδία. Δεν είναι κομμωδία. Δηλαδή, μήπως γίνει δελφινάριο αντιέρωτα, καταλάβατε. Αντί για 50 αποχρώσεις του Greek. Νομίζω γίνεται και με πιο απλούς τρόπους γενικότερα. Για πες μας. Πες μας ιδέες. Πες Ηλία. Τώρα δεν έχω στο μυαλό μου. Ένα τσίγκρε, παιδί. Τι ξέρεις και κάνε. Μίλα. Εγώ πιστεύω ότι αν επενδύσεις καθημερινά. Λίγο, γιατί η λογική είναι απλή. Ναι. Σημειώνουμε, παρακαλώ. Αν επενδύσεις καθημερινά, γιατί να το έχεις στο μυαλό σου ότι εννοείται μια γυναίκα, άμα δεν βρει αυτό που θέλει από έναν άντρα, θα πάει να το βρει αλλού. Είτε είναι σεξουαλικό, είτε είναι συναισθηματικό, είναι οτιδήποτε. Ναι. Οπότε επενδύεις. Τι λέτε, με χειροκροτάνε πάνω, όχι. Τίποτα. Μούγκα, έχουν υποτιμήσει. Ησυχία. Λοιπόν, οπότε επενδύεις καθημερινά με το να πεις ένα κομπλιμέντο. Το κάναμε και χθες στην έρευνα. Ένα λουλούδι, ένα κάτι. Τα κάνεις. Ένα δώρο πιο σεξουαλικού περιεχομένου. Όπως. Ένα δωράκι. Και παίρνεις μια χύτρα, τα χύτρα. Μια σκούπα. Γιατί μια σκούπα. Τι θες να πεις, δεν καθαρίζω. Τι σεξουαλικό έχεις γεννά, ότι την πατάς και κάνει θόρυβο να μην ακούν οι γείτονες. Ένα εξόρουχο, κάτι ρε παιδί μου να... Απλά το... Τα κάνεις. Με τη σκούπα. Σκουπίζω. Εγώ σκουπίζω σπίτι. Αυτό είναι ερωτικό. Άρα, με λίγα λόγια συζεί. Κοίτα, η αλήθεια είναι εγώ σπίτι. Όταν έχω αμέσως, δεν με βγάλει και καλά παντρεμένο. κανείς. Ναι, εγώ ζω πολλά χρόνια. Έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια μόνος μου. Οπότε αναγκαστικά. Έχω δει ότι μαγειρεύεις τα πάντα σου και τώρα που κάνεις ειδικά αναγκαστικά. Ναι, ναι. Οπότε έχει πάντως μια βάση αυτό, Ιωάννα, ότι αν ο άντρας κάνει δουλειές, μένει περισσότερος χρόνος για το ζευγάρι, πιο ξεκούραστη γυναίκα, να σου βάλει και τον εγκλιζέ. Άμα κάθε μέρα σε καθαρίζει και είναι με το φακιόλι, τι να κάνει. Τι εγκλιζέ να σου βάλει. Αυτό λέω, η έρευνα δεν λέει για μας. Μη φοβάσαι, Μπο, τίποτα. Κορίτσια, σταματήστε τον αμερικάνικο κινηματογράφο, δείτε και λίγο ουκρανικό. Για να έρθουν τα πράγματα σε μια ισορροπία. Ο ουκρανικός τι πραγματεύεται και τώρα. Είναι κοντά μας. Πιο κοινωνικά θέματα, πιο βαριά, είναι πιο κοντά μας. Και το λέω γιατί λίγο βλέπουμε τις ταινίες και κάθεσαι και λες γιατί τα κάνει αυτά. Ας πούμε, ο Mr. Grey και αυτά. Ο Mr. Grey τα κάνει γιατί μετά μπαίνει ο floor manager και πάει στο καμαρίνι. Δεν μπορεί η ζωή να είναι ταινία. Να τα βάλουμε και λίγο. Συμφωνείτε ότι πρέπει να μπει στην πραγματική βάση. Καλά, ειδικά αυτό με τις 50 αποχρώσεις του Grey, δηλαδή εντάξει. Ηλία μου, τι είδες και σε σόκαρες πριν από χρόνια. Δεν με σόκαρε τίποτα, αλλά ήταν όλο βασισμένο σε ένα ψέμα. Τώρα σε ιδανικές καταστάσεις. Ιδανικές καταστάσεις. Και ωραίος και πλούσιος και δισεκατομμυριούχος. Άμα και εγώ σου έλεγα, έλα βγες τα ράτσαμε με το ελικόπτερο, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, έτσι μπορούμε όλοι. Τα ράτσα είναι απλώνο. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Βγες λίγο τα ράτσα. Τζοάννα μου, ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Πάντα αυτή η έρευνα ξυπνάει τα πλήθη. Να σας ξυπνήσω λίγο ακόμα και να σας πω ότι για σήμερα μία από τις τελευταίες ευκαιρίες να στείλετε μήνυμα open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14990 και να διεκδικήσετε 1.000 ευρώ μετρητά που θα δώσουμε στο τέλος της εβδομάδας από την αγαπημένη μας εταιρεία VioCarpet, ελληνική εταιρεία που γιορτάζει μαζί μας τις καλοκαιρινές εκπτώσεις σε χειμερινά αντικείμενα και όχι μόνο και σε λευκά είδη και στα πάντα όλα. www.viocarpet.gr Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999 για να διεκδικήσετε τα 1.000 ευρώ μετρητά ή κλείσει σταθερό κινητό. Και φυσικά μαζί με αυτό το μήνυμα και αυτή την κλίση και το Polo Volkswagen, το αγαπημένο μας Trendline, 1000 κυβικά, 80 άλογα, οθόνες αφής, συστήματα ασφαλείας. Το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε να οδηγείτε μπορεί να γίνει δικό σας. Αυτά εδώ από την ομάδα των ερευνολόγων. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε λίγο έμεινε. Έχω κάνει παραγγελιά θέμα εχθές. Όπα. Μουσικό, από αυτά τα αγαπημένα μου. Α, εντάξει, το θέλουμε. Θα σας αρέσει και εσένα θα σου αρέσει. Είναι ρομ, σίγουρα. Μετά τις διαφημίσεις εδώ στο καλοκαιρινό. Τέλα, Λοκίτα. Έχει πρεμιέρα τώρα την άλλη εβδομάδα. Δυστυχώς θα λείπω, αλλά όταν γυρίσω θα είναι φαντασία ο Κωνσταντίνος. Ετοιμάζεις τίποτα καινούριο τώρα μουσικό? Ετοιμάζω καινούργια τραγούδια. Θα βγουν τώρα το τέλη Σεπτέμβρη, θα ξεκινήσουν και μια πολύ ωραία συμμετοχή, αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Είμαι στην Panic Records, θα ετοιμάζουμε όλα. Και για μαγαζί χειμώνα. Αγαπημένη μας εταιρεία, συνεργαζόμαστε και εδώ με το Open. Εντάξει, ναι, πολύ δυνατή. Είναι εργοστάσιο επιτυχιών πια η Panic. Δεν το συζητώ πολύ και με πάντα με προσεγμένα πράγματα και βήματα. Οπότε ετοιμάζεις ντουέτο φωτιά. Και ντουέτο φωτιά και κάτι άλλο που είναι έκπληξη μεγάλη και πολύ ωραία πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω τώρα. Θα μας τα πεις μετά που θα τελειώσει η εκπομπή, κουτσομπολί. Σε κάνα τέταρτο. Σε κάνα τέταρτο, πάρτε over, παιδιά. Λοιπόν, φεύγω από την ελληνική, τα ελληνικά μουσικά δεδομένα, γιατί εχθές. Συζητήσαμε λίγο για τον Κερτ Κομπέιν, τον τραγουδιστή των Ιρβάνα. Έλεγα λοιπόν ότι έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για το κλαμπ των 27 και γενικότερα πώς υπάρχει μια κατάρα σε πολύ μεγάλους στάρ 27 χρόνων να φεύγουν και από τη ζωή όταν μιλάμε για υπερστάρ και μιλάω φυσικά για τον λατρεμένο μου Τζιμ Μόρισον, τον Τζίμι Χέντριξ, τον Κερτ Κομπέιν, την Τζάνις Τζόπλιν ή την Έιμι Γουάινχαουζ. Είναι παιδιά κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή έχουν μπει σε διαδικασία μέχρι και επιστήμονες και ψάχνουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους και στα 27 φεύγουν. Θέλω να τους δούμε γιατί πραγματικά μουσικά είναι εμένα όλα μου τα χρόνια. Αυτή είναι η μουσική που ακούω και λατρεύω. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν παραμείνει στο παγκόσμιο μουσικό στερέαμα, θα κάνανε τη διαφορά. Φαντάσου, 27 χρόνια ζωής καταφέρανε να κάνανε τέτοιες επιτυχίες. Φαντάσου να ζούσανε. Μιλάμε για ανθρώπους με δημοφιλία που ακόμα σπάει τα μία και το πώς έφυγαν αυτοί οι μαγικοί άνθρωποι από κοντά μας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν πραγματικά. Δεν φεύγουν έτσι απλά. Να το δούμε. Το 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο The 27th, The Greatest Myth of Rock and Roll, όπου και επανέφερε το θέμα μύθη της μουσικής, κυρίως ροκ, που έφυγαν από τη ζωή στα 27. Η έκδοση έγινε τεράστια επιτυχία, καθώς επικεντρωνόταν στις τελευταίες ώρες των μουσικών θρύλων, πριν περάσουν στο πάνθεον των αθανάτων. Τζίμι Χέντριξ. Ο Χέντριξ το καλοκαίρι του 1970 πραγματοποιεί την τελευταία του περιοδεία στην Ευρώπη. Νωρίς το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται νεκρός στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο Λονδίνο. Ο σπουδαίος κιθαρίστας πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι σήμερα συνθήκες. Το τελευταίο βράδυ της ζωής του το πέρασε με τη Γερμανίδα φίλη του Μόνικα Ντάνεμαν και πιθανώς πέθανε από ένα θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και υπνοτικών χαπιών. Ένα μελαγχολικό ποίημα, βέβαια, που βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι αυτοκτόνησε. Τζάνις Τζόπλιν. 16 μόλις μέρες μετά το θάνατο του Τζίμι Χέντριξ, η παγκόσμια μουσική βιομηχανία χάνει ένα ακόμα μεγάλο της αστέρι. Την Τζάνις Τζόπλιν, ή αλλιώς το Μαργαριτάρι. Την Κυριακή της 4ης Οκτωβρίου του 1970, η Τζόπλιν καθυστερούσε να εμφανιστεί στα στούντιο της Sunset Sound Recorders, κάτι που έκανε τον παραγωγό της να ανησυχήσει. Έτσι και ξεκίνησε την αναζήτησή της, πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο της. Είδε στο πάρκινγκ το αυτοκίνητο της Τζάνι Τζόπλιν, ενώ μπαίνοντας στο δωμάτιό της, τη βρήκε νεκρή δίπλα στο κρεβάτι της. Η επίσημη αιτία θανάτου της ήταν η υπερβολική δόση ηρωίνης, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις παρενέργειες του αλκοόλ. Δεν πέρασε χρόνος από τους δύο αυτούς θανάτους και ακολούθησε άλλο ένα μέλος του καταραμένου κλαμπ των 27, Τζιμ Μόρισον. Ο τάφος του στο Παρίσι θεωρείται ως ένα από τα πλέον δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Έχει καταγραφεί ως το τέταρτο στη σειρά μετά τον πύργο του Άιφελ, την Παναγία των Παρισίων και τον Λούβρο. Η ιστορία γύρω από το θάνατό του παραμένει σκοτεινή και μυστηριώδης και γύρω της υπάρχουν πολλαπλές θεωρίες συνωμοσίας. Στο Παρίσι πήγε με στόχο να ξεχάσει τις εξαλωσύνες και τη δίκη που αυτές είχαν προκαλέσει, να ηρεμήσει, να ξορκίσει τους θανάτους της Τζόπλιν και του Χέντριξ, να αφοσιωθεί στην ποίηση και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα σε μια πόλη που θαύμαζε για την αρχιτεκτονική της και για τους μεγάλους δημιουργούς που είχε εμπνεύσει. Ο θάνατος του θρυλικού τραγουδιστή των Doors, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, οφείλεται στην υπερβολική χρήση ηρωίνης. Βρέθηκε νεκρός στην πανιέρα του από τη σύντροφό του Πάμελα Κούρσον. Κερτ Κομπέιν. Ο τραγουδιστής των θρυλικών Νιρβάνα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 8 Απριλίου του 1994. Στον οργανισμό του βρέθηκε μεγάλη συγκέντρωση ηρωίνης και ηρεμιστικών και το σώμα του βρέθηκε από έναν ηλεκτρολόγο στο σπίτι του στο Lake Washington. Ένα όπλο ήταν στραμμένο στο πηγούνι του και στο πλάι του βρέθηκε ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Για χρόνια τώρα δεν έχω νιώσει τον ενθουσιασμό να ακούω, να δημιουργήσω ή να γράψω μουσική. Και κατέληγε, δεν έχω πάθος πια και να ξέρετε, είναι προτιμότερο να καείς από το να μαραζώνεις. Ειρήνη, αγάπη, κατανόηση, Κερτ Κομπέιν. Έιμι Γουάινχαουζ, 23 Ιουλίου 2011. Η Έιμι Γουάινχαουζ βρίσκεται νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της στο Λονδίνο, στα 27 μόλις χρόνια της. Τελευταία της και σοκαριστική εμφάνιση ήταν στο Βελιγράδι, όπου αμέσως μετά χρειάστηκε να ακυρώσει όλη της την περιοδεία. Τα αίτια του θανάτου της ήταν σχεδόν σίγουρα πριν καν βγουν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υπερβολική δόση ναρκωτικών, η υπερκατανάλωση αλκοόλ ή και τα δύο. Ο κόσμος μιλάει για τυχαία συγκυρία. Η προληπτική για κατάρα. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, αλλά το κλαμπ των 27 είναι αρκετά μεγάλο. Άφωνη. Λέγαμε ότι όταν έπαιρνε το βίντεο ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τέτοια καριέρα που δεν είναι 27 χρονών θεωρητικά τη στιγμή που φεύγουν τη ζωή. Έχουν ζήσει πέντε καριέρες μαζί. Επίσης, να πούμε ότι δεν πεθαίνουν. Γιατί θα αφήνουν το έργο το οποίο μετά μεγαλώνει και γίνεται τεράστιο. Δεν το συζητώ. Και σίγουρα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν επέλεξαν τη δημοσιότητα. Οι περισσότεροι ήταν φοβικοί με τη δημοσιότητα. Απλά το τεράστιο του ταλέντο τους έφερε στα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που οι περισσότεροι δεν άντεχαν. Και αυτή η δημοσιότητα δεν ήταν διαχειρίσιμη από εκείνους. Και ναι, τους έκανε να πέσουν σε καταχρήσεις και να φύγουν. Ψυχολογικά προβλήματα γενικά. Φτώχεια στη μουσική, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, ειδικά ο χαμός ο τελευταίος της Έιμι Γουάινχαουζ, άφησε μεγάλο και τεράστιο κενό. Είναι άλλοι τόσοι να πούμε στο κλαμπ των 27. Αλλά Κατερίνα, δεν ήταν και ωραία εικόνα εκείνη που λέγαμε με την Έιμι να βγαίνει στη σκηνή και να παραπατάει, να μπορεί να τραγουδήσει. Δυστυχώς δεν την τράβηξαν νωρίτερα. Αυτό ήταν το κλέπτο 27. Πάμε λίγο να αλλάξουμε τα κέφια μας. Ειρήνη, πού θα βγούμε στην πόλη? Και όχι μόνο στην πόλη, θα σας πάω και στη Θεσσαλονίκη, θα σας πάω και στα Χανιά, αλλά και πάντα και στο σπίτι σας. Χανιά, γιατί θα πάει και το κορίτσι Κρήτη. Μπράβο, ωραία, να είναι ενήμερο. Ξεκινάμε λοιπόν με σινεμά. Στο κέντρο της Αθήνας γκίζει μια υπέροχη χιλιανή ταινία. Πολύ αργά για να πεθάνουν νέοι. Δραματική ταινία, θέλω να σας πω. Πρόκειται για μια απομονημένη κοινότητα στις Άνδες που τι έχουν αποκηρύξει το σύγχρονο τρόπο ζωής. Δύο έφηβοι και μια κοπέλα, όμως καταλαβαίνουν ότι από αυτό που κινδυνεύουν στην ουσία είναι από τα ανθρώπινα πάθη. Μια οδύστη χαμένη ανθρωπότητα, στην χαμένη, συγγνώμη, αθωότητα. Λένε οι κριτικοί. Νομίζω ότι είναι μια ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Ωραίο για καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο. Ναι, και πολλά αστέρια θέλω να πω. Ρομαντζάδα. Πάμε όμως παρακάτω. Θα σας πάω τώρα σήμερα στο Open. 10 η ώρα έχουμε ταινιάρα για άλλη μια φορά. Into the Blue, μια αμερικανική περιπέτεια με τους Paul Walker και Jessica Alba. Με τον αδικοχαμένο Paul Walker, είναι τρομερή περιπέτεια. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, παιδιά. Φοβερή εικόνα έχει, φοβερή σκηνοθεσία, έτσι ωραίες λήψεις ενώ υποβρύχιες. Νομίζω ότι είναι. Η Jessica Alba λίγο μας εκνευρίζει, αλλά τέλος πάντων. Γιατί? Άρα θα το δούμε. Αυτό που διαθέτει δηλαδή πραγματικά. Βεβαίως θα το δούμε. Λοιπόν, και θα σας πάω τώρα και στα Χανιά, καθότι σήμερα η Άλκης της Πρωτοψάλτη θα μαγεύσει το κοινό της με τη φωνή της στο Θέατρο Τάφρου. Κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τυχεροί οι Χανιώτες που θα έχουν αυτή τη γυναίκα εκεί. Η γυναίκα με τη φωνή μουσικόργανο, όπως λένε οι Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τεραστίων διαστάσεων. Τεράστια. Και μια φωνή η οποία είναι αναλύωτη πραγματικά στον χρόνο. Δηλαδή είναι συγκλονιστική. Αν δείτε live, γίνεται ακόμα καλύτερη φωνή. Ναι, είναι φανταστική. Τρομερή. Τυχερή η κριτική. Λοιπόν, εδώ σας έχουμε ένα νέο σε σχέση με το Open και βλέπετε ένα τρέιλερ συνέχεια με την αγαπημένη μας Χριστίνα Βραχάλη για την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στις 6:30. Το μήνυμα είναι: βγες έξω, ανέβασε στροφές, ανέβασε τη διάθεση. Το Open διοργανώνει το μεγαλύτερο outdoor spinning event, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Και ναι, ακούτε spinning, μη σας τρομάζει, γιατί και εμείς θα βρεθούμε εκεί. Όσο μπορέσουμε, ρε αδελφέ. Όσο πάει. 3 ώρες, 4. Δεν θα είμαστε από αυτούς. Να πούμε ότι δεκάδες ποδήλατα spinning σας περιμένουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία Ευτέρπης στο Μαρούσι. Ότι θα έχουμε πολλούς γνωστούς, πολλούς celebrities εκεί που θα στηρίξουν αυτό το event. Είναι μια feel good εμπειρία που πρέπει να ζήσετε και αν θέλετε και εσείς να δηλώσετε συμμετοχή, www.ticketmaster.gr για να κλείσετε τη συμμετοχή σας. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί εκεί στην πλατεία Ευτέρπης. Βγες έξω. Ανέβασε στροφές, ανέβασε τη διάθεσή σου. Το Open διοργανώνει το μεγαλύτερο outdoor spinning event στην Ελλάδα. Δεκάδες ποδήλατα spinning σε περιμένουν.